Κυρίες και κύριοι, από κεντρικό ξενοδοχείο, στο οποίο γίνεται η σύνοδος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, θα δούμε τώρα πώς παρακολουθούν οι επιτελείς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας την εξελισσόμενη επέμβαση στη Ιουγκοσλαβία, την επίθεση στη Ιουγκοσλαβία. Εκεί βρίσκεται ο Σωτήρης Τσιοπανούδης που θα μας ενημερώσει. Σωτήρη, ακούμε τα σημερινά σου νέα, τις εξελίξεις τις σημερινές. Προκόπη, καλό σας μεσημέρι. Όπως μάθαμε πριν από λίγο, οι νατοικοί στρατιώτες από διάφορες χώρες που βρίσκονται στα Σκόπια πέρασαν από τον έλεγχο του στρατηγείου της Νάπολης, τον έλεγχο του διοικητή της δύναμης ταχείας αντίδρασης του ΝΑΤΟ που έχει έδρα τη Γερμανία. Σε ερώτησή μας για το τι μπορεί να σημαίνει αυτό, οι Έλληνες επιτελείς μας είπαν πως ήταν προγραμματισμένο από την αρχή, πριν δηλαδή μεταφερθούν εκεί οι στρατιώτες. Και βέβαια, όταν γίνεται κάτι τέτοιο, εντάσσονται στο πλαίσιο σχεδιασμού επιχειρήσεων. Πάντως, όπως μας υπογράμμισαν, δεν πρόκειται να αρχίσει η φάση των χερσαίων επιχειρήσεων. Κάτι τέτοιο είναι ακόμα πολύ μακρινό. Και μάλιστα, όπως μαθαίνουμε, το ΝΑΤΟ, εάν και εφόσον βάλει πόδι με τους στρατιώτες του μέσα στο Κόσοβο, θα ακολουθήσει την τακτική των διαδοχικών ζωνών. Δηλαδή, θα δημιουργεί, προχωρώντας από τα Σκόπια προς το Κόσοβο, ζώνες πλάτους 10 χιλιόμετρων, με το πρόσχημα πιθανότατα της υποστήριξης και της κάλυψης των προσφύγων. Προκόπη, σε ό,τι αφορά τώρα τις θεσινές επιθέσεις, έγιναν σε δύο κύματα και πάλι χρησιμοποιήθηκε ο συνδυασμός εκτόξευσης πυράβλων Tomahawk από 3 καταδρομικά και 4 υποβρύχια του 6ου στόλου στην Αδριατική, ενώ συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 69 μαχητικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη. Όπως υποστηρίζουν οι νατοϊκοί, οι στόχοι που έπληξαν ήταν αποκλειστικά στρατιωτικοί, κέντρα διοίκησης και επικοινωνίας, στρατηγία, καθώς επίσης και αποθήκες με πολεμοφέρδια. Επίσης υποστηρίζουν ότι κατέριψαν ένα MiG-21 της σερβικής αεροπορίας στη Βοσνία και τέλος υποστηρίζουν, ισχυρίζονται, φτάνει αυτό να αποδειχθεί, ότι έχουν πλήξει στη συντριπτική πλειοψηφία τους τις ρωσικές συστοιχίες πυράβλων SA-3 και SA-6. Τα μόνιμα, τα σταθερά αντιεροπορικά δηλαδή. Είναι ακριβώς αυτά, έτσι είναι, Σωτήρη? Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Εξωτερικών, κυρίες και κύριοι, έτοιμη για ανθρωπιστική πρωτοβουλία είναι η Ελλάδα, που συνεχίζει να αποτελεί μια φωνή ειρήνης, τόνισε πριν από λίγο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου. Εντείνεται η ανησυχία για τις εξελίξεις στο Κωσυφοπαίδιο. Ήρθε λοιπόν η ώρα πρωτοβουλειών, τις οποίες έχει εξειδικεύσει η ελληνική δικλωματία και παρουσίασε το πρωί ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου. Κλειδί για την κατανόηση της στάσης και των δυνατοτήτων της χώρας μας, ο διπλός της ρόλος, μέλος του ΝΑΤΟ αλλά και χώρα των Βαλκανίων. Με αυτό το δεδομένο, όπως εξήγησε ο Υπουργός Εξωτερικών, οι προσπάθειες της Αθήνας αρθρώνονται καταρχήν στην αντιμετώπιση του εντυνόμενου προσφυγικού προβλήματος και της χορήγησης ανθρωπιστικής βοήθειας προς τις άμεσα πλεισόμενες χώρες. Πρώτα απ' όλα, την ανθρωπιστική βοήθεια, την οποία εμείς διμερώσεις θα παράσχουμε με τις γειτονικές μας χώρες, προς τις γειτονικές μας χώρες. Δεύτερο, την πρόθεση και τον συντονισμό για ανθρωπιστική βοήθεια από την μέσα στα πλαίσια της διαβαλκανικής πρωτοβουλίας, δηλαδή μέσα στα πλαίσια των 5 χωρών που ξεκίνησαν μια πρωτοβουλία στο Βουκουρέστι, ώστε να προωθηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια σε συνεργασία και με διεθνείς οργανισμούς. Παράλληλα, η Αθήνα ενεργοποιείται για τη διαμόρφωση μιας κοινής στάσης των όμορων με την Ιουγκοσλαβία χωρών, σε στενή συνεργασία και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια αναξιοποίητη ακόμη δυνατότητα. Ήδη σήμερα, στην ομάδα εργασίας και μεθαύριο στο ΚΟΡΕΠΕΡ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα θέσουμε το όλο προσφυγικό ζήτημα, αναμένοντας την θετική ανταπόκριση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα, η Αθήνα εξετάζει τις δυνατότητες νομικές και πολιτικές να εκπροσωπήσει διπλωματικά τη Ιουγκοσλαβία, στη Βόνη και την Ουάσιγκτον, όπως έχει ζητήσει το Βελιγράδι. Όλα όμως εξαρτώνται από το αν θα δεχθούν κάτι τέτοιο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γερμανία. Στη συνέντευξή του πάντως, ο κύριος Παπανδρέου δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις ευθύνες των Σέρβων για τις επιχειρήσεις εθνικής κάθαρσης στο Κωσυφοπαίδιο. Έχουμε όχι μόνο σήμερα, αλλά σε ανύποπτο χρόνο, καταδικάσει κάθε επιχείρηση εθνικής κάθαρσης στα Βαλκάνια, το οποίο και καταδικάζουμε και σήμερα.
Η αναφορά αυτή είχε τη δική της ιδιαίτερη σημασία. Πολλό μάλλον, καθώς επί 50 λεπτά ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα εξηγούσε το πρωί στον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών τις αμερικανικές θέσεις. Σύμφωνα με τον κύριο Μπέρνς, οι βομβαρδισμοί αναμένεται να συνεχιστούν χωρίς χρονικούς περιορισμούς μέχρι την πλήρη υποχώρηση του Μιλόσεβιτς και την υπογραφή της συμφωνίας του Ραμπουιγέ. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον προωθεί τη διαδικασία να κινηθεί δίωξη κατά της σερβικής ηγεσίας για εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας, στο πρότυπο των θλιβερών προηγουμένων της Βοσνίας και της Ρουάντα. Στις Βρυξέλλες, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Χαβιέ Σολάνα, θα συναντηθεί το απόγευμα με την αρμόδια επίτροπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Σέμα Μπονίνο, με σκοπό να συζητήσουν τρόπους για την παροχή ανθρωπιστικής και οικονομικής βοήθειας στους αλβανόφωνους πρόσφυγες από το Κωσυφοπαίδιο. Στα Σκόπια τώρα, κοντά στο Τέτοβο, ακούστηκαν το πρωί εκρήξεις που αποδόθηκαν αρχικά σε πτώση νατοϊκού αεροπλάνου. Ο απεσταλμένος μας, ο Μάκης Τουμάσης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα, αλλά και για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα εκεί. Μάκη. Γεια σας από την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Βρίσκομαι στην περιοχή Γιάνεβιτς. Βρίσκεται και αυτή κοντά στη Μεθόριο με το Κωσυφοπαίδιο. Εάν επιχειρούσα να περιγράψω τις σκηνές που διαδραματίζονται μπροστά μου με τα μελανότερα χρώματα, δεν θα μπορούσα να επιτύχω να σας μεταφέρω στο κλίμα και στο ότι διαδραματίζεται μπροστά μας. Εκατοντάδες Αλβανοί πρόσφυγες, εξαθλιωμένοι, με κάθε μέσον, περνάνε από δύο παρανόμους διόδους, από το Κωσυφοπαίδιο προς την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, με την ανοχή φυσικά των στρατιωτικών αρχών των Σκοπίων, ενώ άλλα αυτοκίνητα από την επίσημη δίωδο έχουν σχηματίσει μια ατελείωτη ουρά. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με φήμες οι οποίες ακόμα δεν έχουν επισήμως επιβεβαιωθεί, ένα άλλο κύμα προσφύγων είναι έτοιμο να περάσει στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας από την πλευρά που βρίσκεται το Τέτοβο. Το πρωί όπου είχαμε βρεθεί εκεί, η Νέα Ελληνική Τηλεόραση βρισκόταν εκεί στο Τέτοβο, ήδη είχαν περάσει 300 άτομα, αριθμός πολύ μικρότερος από εκείνον που αναμένουν οι τοπικές αρχές. Στην περιοχή του Τέτοβο έχουν ήδη στις κύριες οδικές αρτηρίες ακροβολιστεί γερμανικά ελαφρά θωρακισμένα αυτοκίνητα, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής επιμένουν ότι χθες το βράδυ έζησαν δύο αερομαχίες ένθεν και ένθεν της μεθοριακής γραμμής ανάμεσα σε νατοϊκά αεροπλάνα και γιουγκοσλαβικά. Τελικά, Μάκη, οι εκρήξεις που ακούστηκαν και αποδόθηκαν αρχικά σε πτώση νατοϊκού αεροπλάνου, τι ακριβώς ήταν? Είναι εύλογο ότι πολλές φορές σε τέτοιες περιπτώσεις ένα πυκνό πέπλο σιωπής ή αμφωτερίζοντων και ανερούμενων πληροφοριών και ειδήσεων κυριαρχεί. Όμως, είναι εύλογο... Συγγνώμη. Είναι εύλογο οι τοπικές εδώ αρχές, μια και έχουν δεσμευτεί ότι δεν θα υπάρξει καμία επιθετική ενέργεια ή άλλη στρατιωτική ενέργεια των νατοϊκών δυνάμεων κατά άλλων δυνάμεων άλλου κράτους, να μην θέλουν ούτε να επιβεβαιώσουν ούτε να διαψεύσουν το γεγονός. Μόνο επαναλαμβάνουν ότι έγινε εκτός της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας η έκρηξη. Από την άλλη πλευρά, επειδή μιλήσαμε, μπήκαμε και μέσα στο Κωσυφοπαίδιο, οι Σέρβοι επιβεβαιώνουν αυτό που λένε και οι κάτοικοι δηλαδή της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας σε εκείνη την περιοχή, ότι υπήρξε αερομαχία και έπεσε ένα αεροπλάνο. Βέβαια, το κατά πόσον αυτό το αεροπλάνο ήταν νατοϊκό ή όχι, αυτό δεν μπορούμε ασφαλώς να το πούμε με καμία βεβαιότητα. Μάλιστα, Μάκη Τουμάση, να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση και από τα Σκόπια να πάμε στη Μόσχα, όπου ο Μπορίς Γέλτσιν ετοιμάζεται να ανακοινώσει σύντομα νέα μέτρα για τον τερματισμό των νατοϊκών βομβαρδισμών. Για τα νέα από τη ρωσική πρωτεύουσα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δημήτρη Λιάτσο. Δημήτρη, όπως είπαμε και πριν, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα σίγουρα από πλευράς ρωσικής πλευράς. Αύριο, όπως είπαμε πριν, μεταβαίνει στο Βελιγράδι ο Ρώσος Πρωθυπουργός με τους υπουργούς άμυνας και εξωτερικών. Έχεις κάποιες πληροφορίες για τις κινήσεις που ενδέχεται να γίνουν σήμερα από πλευράς ρωσικής κυβέρνησης?
Ναι, καλό απόγευμα από τη Μόσχα. Τα μέτρα, όπως τα λέτε, μου θυμίζουν αυτά που λέγαμε μέτρα χτισήματος της εμπιστοσύνης. Είναι λίγο έτσι αναχρονιστικές οι εκφράσεις εδώ πέρα, πόσο μάλλον όσον αφορά τον πρόεδρο Γέλτσιν. Το λέω αυτό εν κατακλείδη, διότι σήμερα, Δευτέρα, αρχή της εβδομάδας, η ρωσική διπλωματία πράγματι έχει ξεκινήσει μια ομοβροντία, θα έλεγα, διπλωματικών κινήσεων και προσπαθειών, με αποκορύφωμα να έχει ανακοινωθεί πριν από λίγη ώρα μόλις αναμενόταν ίσως, αλλά αυτό πολλά αναμένονται εδώ πέρα, αλλά δεν γίνονται, να ανακοινωθεί εν πάση περιπτώσει η επίσκεψη του Γεβγένη Πριμακόφ, του Πρωθυπουργού, στο Βελιγράδι. Και από εκεί, ανάλογα με τα αποτελέσματα αυτής της συζήτησης, θα συνεχιστεί παραπέρα το ταξίδι προς τις δυτικές περιοχές, κυρίως προς τις Βρυξέλλες. Το γεγονός ότι θα συνοδεύεται από τον Υπουργό Εξωτερικών Ίγκορ Ιβανόφ και τον Υπουργό Αμήνης Ίγκορ Σεργέεφ, αυτό για μένα που παρακολουθώ από κοντά τα πράγματα εδώ πέρα, από μέσα θα έλεγα, σημαίνει πολλά. Σημαίνει ακριβώς αυτό που είπαμε και στο προηγούμενο δελτίο, ότι εδώ που τα λέμε, ο Ίγκορ Σεργέεφ είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα θέσει ενώπιον του ΝΑΤΟ ποιοι είμαστε, ποιοι αυτή τη στιγμή και μέχρι πού είναι ανεκτά κάποια όρια βομβαρδισμών κτλ. Διότι χωρίς, το λέω ξεκάθαρα και με κάθε ευθύνη, χωρίς αυτή τη στιγμή στη Ρωσία να υπάρχει κανένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα, τουλάχιστον σε στρατιωτικό επίπεδο, ωστόσο κατά κόρον προς το παρόν ανεπίσημα όμως, αλλά αυτό το λέω προς το παρόν, τονίζεται ότι η Ρωσία μπορεί να ανεχθεί τις εξελίξεις στη Ιουγκοσλαβία έως ενός ανωτάτου ορίου, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ποιο είναι. Από εκεί και πέρα δεν αποκλείεται να υπάρξει και στρατιωτική αντίδραση και δυστυχώς αυτό θα ήταν η κλιμάκωση μιας εξέλιξης που κανείς ή μάλλον όλοι θα μπορούσαμε να προβλέψουμε, αλλά κανείς δεν το εύχεται. Μάλιστα, Δημήτρη Λιάτσο, να σε ευχαριστήσουμε και να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στη Ρώμη. Κινητικότητα παρατηρείται και εκεί όσον αφορά το θέμα του Κωσυφοπεδίου, μετά την απειλή των κομμουνιστών ότι θα προκαλέσουν κυβερνητική κρίση. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον ανταποκριτή μας στην Ιταλία, Δημήτρη Δελιολάνη, για να μας δώσει από εκεί τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη. Καλημέρα σας από τη Ρώμη. Ναι, υπάρχει κινητικότητα, αλλά δεν θα έπρεπε να την παίρνουμε και πολύ στα σοβαρά. Πρόκειται για πρωτοβουλίες που επιδεικνύει ο Μάσιμο Νταλέμα περισσότερο για να καθησυχάσει τους όλο και πιο εκνευρισμένους αριστερούς συμμάχους του. Ανακοίνωση της Ιταλικής Πρωθυπουργίας μιλά σήμερα για διαρκείς επαφές με χώρες της περιοχής εντός και εκτός των πλαισίων του ΝΑΤΟ. Ανάμεσα σε αυτές τις χώρες είναι και η Ελλάδα. Σύμφωνα πάντα με την Ιταλική Πρωθυπουργία, ο στόχος των διεργασιών αυτών είναι η κατάπαυση του πυρός. Αλλά, προσθέτει το γραφείο του Ιταλού Πρωθυπουργού, βρισκόμαστε ακόμη στη φάση της διερεύνησης. Με την Ελλάδα, η Ιταλική Διπλωματία έχει να αντιμετωπίσει και το φλέγον θέμα των κινδύνων που διατρέχει η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το ακούσαμε προηγουμένως, αφού τα Σκόπια απίφθηναν χθες έκκληση και στην Αθήνα και στη Ρώμη. Επίσης, τη βοήθεια της Ρώμης ζήτησαν και τα Τύρανα για να αντιμετωπίσουν το κύμα προσφύγων, αλλά και τον κίνδυνο να επεκταθεί η σύραξη και στη χώρα αυτή. Είναι ακόμη νωρίς βεβαίως για να δούμε αν τελικά αυτή η διπλωματική κινητικότητα της Ρώμης θα ικανοποιήσει τους κομμουνιστές του Αρμάντο Κοσούτα και τους πράσινους, πως γνωστόν επανήλθαν χθες και απειλούν να αποχωρήσουν από την κυβέρνηση. Να προσθέσουμε τελευταία είδηση πως ξέσπασε διαμάχη ανάμεσα στους νατοϊκούς επιτελείς και το Ιταλικό Υπουργείο Άμυνας για το ρόλο της Ιταλικής Αεροπορίας στις επιχειρήσεις. Αφού τα Ιταλικά Τορνέιντο πήραν μέρος σε αερομαχίες και επιτέθηκαν σε Ιουγκοσλαβικά ραντάρ, όπως σας αναφέραμε, χθες το απόγευμα το Ιταλικό Υπουργείο Άμυνας διέταξε να μην διασχίζουν πλέον την Αδριατική. Αυτή η απόφαση δυσαρέστησε το στρατηγείο της Νότιας Πτέρυγας του ΝΑΤΟ στη Νάπολη, αλλά και το ίδιο το Ιταλικό Γενικό Επιτελείο, το οποίο έσπευσε να ενημερώσει τους Ιταλούς δημοσιογράφους, να διαρρεύσει στους Ιταλούς δημοσιογράφους, και σήμερα όλες οι Ιταλικές εφημερίδες αναφέρουν ότι με αυτόν τον τρόπο η Ιταλική αεροπορία αισθάνεται μειωμένη. Μάλιστα, κινητικότητα λοιπόν και στη Ρώμη. Δημήτρη Δελιολάνη, να ευχαριστήσουμε και σένα για την ενημέρωση. Και να περάσουμε στη Γερμανία προς την κατεύθυνση της πολιτικής λύσης, πιέζει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώσκα Φίσερ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτή η λύση μπορεί να οδηγήσει και στην απόσχηση του Κωσυφοπεδίου από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Ιουγκοσλαβίας. Είναι στα χέρια του Βελιγραδίου να σταματήσει τις σημερινές τραγικές εξελίξεις και να ανοίξει το δρόμο προς την ειρήνη. Αυτό δήλωσε σήμερα στο Βερολίνο ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώσκα Φίσερ, ανοίγοντας τη διάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της ΑΠΑ Ανατολής. Ο κύριος Φίσερ ήταν καταφανώς
πιο συγκεκριμένο σε σύγκριση με χτες τη νύχτα, όταν δήλωνε ότι ο ίδιος και οι Ευρωπαίοι συναδελφοί του επιδιώκουν να επιβάλλουν πολιτική λύση στο θέμα. Προφανώς ως αντίβαρο προς την στρατιωτική λύση στην οποία επιμένουν οι Αμερικανοί, θέτοντας τώρα στο Μιλόσεβιτς ένα και μοναδικό όρο, να συγγύσουν τα σερβικά όπλα στο Κόσοβο. Η συμφωνία ειρήνης του Ραμπουγέ δεν παίζει πια κανένα ρόλο, είπε ο κύριος Φίσα. Το βασικό τώρα είναι να επέλθει ειρήνευση ανεξάρτητα από το κείμενο της συμφωνίας. Μόνο που και αυτή η πρόταση ανοίγει τους ασκούς του αιώλου, αφού, όπως υπονοήθηκε ο κύριος Φίσα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μερική ή ολική απόσχηση του κοσυφοπεδίου. Κάτι που δεν θα αποδεχόταν ποτέ το Βελιγράδι και θα είχε ως συνέπεια νέες πολεμικές περιπέτειες. Μετά τη Βόνη θα επανέλθουμε στην Αθήνα, κυρίες και κύριοι. Μια μικρή διακοπή, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Δεν ξεγελά τον απλό κόσμο για τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς. Σύμφωνα με γαλλική εφημερίδα, το 46% των πολιτών που ρωτήθηκαν τάσσονται κατά των επιθέσεων, ενώ το 40% υπέρ. Πριν από μερικές ημέρες το κλίμα ήταν αντίστροφο. Στην Ιταλία το 50% κρίνει αδικαιολόγητες τις νατοϊκές επιδρομές, ενώ μόνο το 25% εκτιμά ότι είναι δικαιολογημένες. Οι κλιμακούμενες αντιδράσεις δεν δείχνουν όμως να απτοούν τους ισχυρούς της Δύσης. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ ανακοίνωσε σήμερα ότι οι επιθέσεις πρέπει να κλιμακωθούν, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο πρόεδρος Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς πρέπει να πληρώσει βαρύ τίμημα για τις ομότητες που διαπράχθηκαν από τις σερβικές δυνάμεις στο Κωσυφοπαίδιο. Σύμφωνα πάντως με τα στοιχεία για τις ανθρώπινες απώλειες στη Ιουγκοσλαβία, σε χίλιους ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών μεταξύ των αμάχων, ανακοίνωσε ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας, φαίνεται ότι οι μόνοι που πληρώνουν το τίμημα είναι οι Σέρβοι πολίτες. Παράλληλα, ψύχρεμες φωνές μέσω σοβαρών αμερικανικών εντύπων μπαίνουν και αυτές στο περιθώριο. Στη Sunday Telegraph, αμερικανικοί αναλυτές προειδοποιούν ότι η έναρξη των βομβαρδισμών μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις σε στρατιωτικό και πολιτικό επίπεδο. Στην εφημερίδα New York Times, αναλυτές επισημαίνουν τη μεγάλη ευθύνη που φέρει και ο απελευθερωτικός στρατός του Κωσυφοπεδίου για την κρίση στην περιοχή. Τώρα, για το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί με βάση τα τελευταία δεδομένα, θα μιλήσουμε και απόψε με τον δημοσιογράφο από την εφημερίδα Εξουσία, τον αρχισυντάκτη της μάλιστα, τον Νίκο Γεωργιάδη. Θα τον δούμε αμέσως τώρα από εδώ. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σου για το πού θα πάει πια αυτή η ιστορία? Περνάνε οι νύχτες η μία μετά την άλλη, οι βόμβες η μία μετά την άλλη και μένουμε με το φόβο του τι θα γίνει αύριο. Έχω την εντύπωση, Νίκο, πως τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται τόσο πολύπλοκα, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και ορισμένα με αντικειμενικές συνθήκες σκεπτόμενοι, ορισμένα ορατά σημεία. Mm-hmm. Το πρώτο ορατό σημείο είναι πως η σφαγή των Κωσοβάρων συντελείται με το μεγάλο άλοθη εντός εισαγωγικών του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς από τους βομβαρδισμούς και την ατοϊκή επιχείρηση. Έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι εκτελέστηκαν 5 από τα μετριοπαθέστερα στελέχη της αλβανικής ηγεσίας. Αυτό σημαίνει αφενός μεν ότι ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς επιχειρεί να κατατρομοκρατήσει τον πληθυσμό ώστε να εκενωθεί το Κόσοβο, αλλά ταυτόχρονα και να δείξει στη Δύση ότι δεν δέχεται κανέναν απολύτως διάλογο ακόμη και με τους μετριοπαθέστερους. Θα σου θυμίσω απλώς ότι ο Αγκάνι ήταν από τους ανθρώπους που διατήρησε τις επαφές του με τον Μιλόσεβιτς. Ο Αγκάνι, να εξηγήσουμε, είναι ένας από τους 5 που δολοφονήθηκαν μάλλον χθες το μεσημέρι. Είναι και το νούμερο 2 του Ελντεκά, το δεξί χέρι του Ρουγκόβα. Ο Φαχμί Αγκάνι λοιπόν είναι από τους λίγους ανθρώπους που διατήρησαν επαφή με τον Μιλόσεβιτς καθ' όλη τη διάρκεια των μαύρων χρόνων του 1991 μέχρι και σήμερα. Και θυμάμαι πολύ καλά ότι στο επίκεντρο του πολέμου της Βοσνίας ήταν ο μόνος που μετακινείται στο Βελιγράδι, στην Ελβετική Πρεσβεία συγκεκριμένα, όπου είχαν υπόγειες επαφές. Θέλω να πω, είναι ό,τι το μετριοπαθέστερο υπήρχε σε αυτό το Κόσοβο. Και αυτό είναι ενδεικτικό και είναι μήνυμα προς τη Δύση του ίδιου του Μιλόσεβιτς. Τώρα, αύριο πάει ο Πριμακόφ και κάποιοι υπουργοί του. Έχουμε να ελπίσουμε κάτι σε αυτό, Νίκο? Έχω την εντύπωση ότι ο Πριμακόφ μεταβαίνει στο Βελιγράδι ξεδοντιασμένος. Επέτρεψέ μου να το εξηγήσω στους τηλεθεατές. Αφενός μεν πήρε σήμερα αυτό που ζητούσε και μάλιστα εις διπλούν τα χρήματα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αλλά ταυτόχρονα στο New Yorker της Αμερικής, στην εφημερίδα, δημοσιεύει το περίφημο άρθρο της δωροδοκίας του από τον Σαντάμ Χουσέιν με 800.000 δολάρια για να παίξει έναν περίεργο ρόλο με τους παρατηρητές του ΟΗΕ. Θέλω να πω ότι δεν έχω γνώση ακριβή για το αν αυτό το δημοσίευμα είναι σωστό ή όχι. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εντελώς κατά τύχην, και ενώ ετοιμάζεται η πρωτοβουλία Πριμακόφ, βγαίνουν τέτοια δημοσιεύματα που τον καθιστούν πιο αναξιόπιστο, αν θες. Πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση πραγματικά να βρεθεί μια λύση αύριο ή ότι θα πάει στράφη και αυτό?
Πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί λύση και πιστεύω, και το σπουδαιότερο είναι, ότι παρόλο που ο Πριμακόφ έχει την ηθική υποστήριξη ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών όπως η Γαλλία και η Ιταλία, και η δικιά μας φυσικά, ταυτόχρονα δεν διαθέτει εκείνο το περιθώριο ελιγμών, δεν διαθέτει κάτι στο χέρι, Νίκο, ώστε να πείσει τον Μιλόσεβιτς να κάνει ένα βήμα προς τα μπροστά. Άρα λοιπόν, Νίκο, αν αύριο ο Πριμακόφ δεν πετύχει, τι γίνεται μετά, δηλαδή πού θα πάει αυτή η ιστορία? Θα συνεχίσουν οι βομβαρδισμοί, Νίκο, μέχρι να εξουθενεθεί ο Μιλόσεβιτς, θα σφαγιαστούν οι Κοσοβάροι, θα εγκαταληφθεί το Βόρειο Κόσοβο για να γίνει η διχοτόμηση που επιδιώκει ο Μιλόσεβιτς εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θα μεταμερθεί όλος αυτός ο πληθυσμός στην Αλβανία και στα Σκόπια και μετά προς τον Νότο, και μετά εμείς θα καθόμαστε να μετράμε τους πρόσφυγες και να προσπαθούμε να βρούμε με ποιον τρόπο θα τους περιθάλψουμε. Κάτσε, γιατί αυτό που είπες έχει και κάτι άλλο. Λες θα μεταφερθούν στο Νότο. Εκτός από το να μετράμε πρόσφυγες, μήπως φτάσουμε να μετράμε και το τι θα γίνεται στα ελληνικά χωριά, στα χωριά της ελληνικής μειονότητας στη Βόρεια Ήπειρο. Μα και γιατί, εκεί Νίκο, πια λειτουργεί το ντόμινο που λέει ότι πάνε όλα στη σειρά. Μα γιατί, Νίκο μου, δεν πήραμε στα σοβαρά αυτό που είπε ο Κλίντον προημερών ότι. Εμπλοκή Ελλάδας και Τουρκίας, βέβαια. Όχι. Ότι ένας από τους βασικούς παράγοντες είναι η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία. Δεν το είπε ο κύριος Κλίντον με τα λόγια του, με τα χείλια του. Μάλιστα. Καθόλου ευχάριστα δεν είναι αυτά και εξόχως ανησυχητικά θα έλεγα. Και εγώ το ίδιο νομίζω και έχω την εντύπωση πως η Ελλάδα πρέπει να αρχίσει να επαναπροσανατολίζει τις προτεραιότητές της. Κοίταξε να δεις τη σημερινή ανακοίνωση του Γιώργου του Παπανδρέου όσον αφορά τη σφαγή που συντελείται στο Κόσοβο και κοίταξε και την μικρή έστω, αλλά αισθητή στροφή του Πρωθυπουργού όσον αφορά την συμμαχία με τον ΝΑΤΟ και τις δικές μας προτεραιότητες και τα ελληνικά συμφέροντα. Έχει σημασία αυτό. Θέλω πριν κλείσουμε να σου ζητήσω κάτι. Γιατί αυτές οι εικόνες είναι εικόνες που μας έχουν δηλαδή κάνει όλους να ανατριχιάσουμε. Εσύ τους έχεις ζήσει αυτούς τους ανθρώπους και τους έχεις ζήσει αρκετά χρόνια που έμενες στο Βελιγράδι. Ναι. Θέλω να ακούσουμε λοιπόν εσένα να σχολιάζεις αυτούς τους ανθρώπους με τους στόχους πάνω στα κεφάλια τους, στο κούτελο, να τραγουδάνε την ώρα που ηχούν οι σιρήνες του συναγερμού. Νίκο, ο σερβικός λαός, ο απλός Σέρβος, είναι ένας περήφανος άνθρωπος, ο οποίος ξέρει να ζει με τη γη του και με τα πόδια μέσα στη γη. Και είναι φανερό πως δεν πρόκειται να αφήσει ποτέ αυτή τη γη να την πάρει κανένας άλλος. Το έδειξε όλες αυτές τις εκατονταετίες, αλλά το έδειξε και πολύ πιο πρόσφατα, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ξέρεις ότι το 90% των παρτιζάνων του Τίτο ήταν Σέρβοι. Έτσι, για να πούμε και τους τραβού το δίκιο. Από την άλλη, αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα στην Τρκ Ρεπούμπλικα, στην κεντρική πλατεία του Βελιγραδίου, μπροστά από το άγαλμα του Κόνιε, αυτές οι σκηνές είναι όντως ανατριχιαστικές. Ξέρεις την ιστορία. Ποτέ, μα ποτέ, κανένας δεν υπέξει σε βομβαρδισμούς σε όλη την ιστορία του πολέμου, όλες αυτές τις εκατονταετίες. Και δεν πρόκειται να υποκύψει και τώρα. Δεν θα υποκύψει κανένας από τους Σέρβους. Το θέμα είναι το εξής και το επικίνδυνο. Μήπως με όλη αυτή τη διαδικασία ο Μιλόσεβιτς τους συσπηρώνει. Και έτσι δεν υπάρχει πολιτική αλτερνατίβα. Διότι στο τέλος όλοι εμείς που θα μείνουμε εδώ, εμείς οι όμορες χώρες, η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη, θα κοιτάξουμε να βρούμε εναλλακτική λύση πολιτική. Και με αυτό το οποίο συντελείται αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει εναλλακτική πολιτική λύση. Και αυτό θα είναι το επόμενο δάχτυλο. Πολώνεται το κλίμα, πολώνεται και η κατάσταση μέσα στην Ιουγκοσλαβία και αυτοί οι άνθρωποι εννοείς ότι πια με όλα αυτά που περνάνε και με αυτά που ποτίζονται, δεν θα μπορούν να κάνουν ούτε μισό βήμα πίσω. Ούτε ακριβώς. Όχι ολόκληρο. Ακριβώς. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε αφήνουμε να δουλέψεις για την εξουσία αύριο και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, μένοντας όμως το ίδιο θέμα. Φωνή διαμαρτυρίας για τις νατοϊκές επιθέσεις σε βάρος του σέρβικου λαού υψώνουν και οι Έλληνες καλλιτέχνες, που κάλεσαν όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στην προσπάθεια στήριξης του δοκιμαζόμενου λαού της Νέας Ιουγκοσλαβίας. Σήμερα, λοιπόν, ανακοίνωσαν ότι διοργανώνουν για αύριο καθιστική διαμαρτυρία έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα και μουσικό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη και συναυλία διαμαρτυρίας, η οποία θα γίνει στα ελληνοσκοπιανά σύνορα. Πρόσωπα σκυθρωπά και προβληματισμένα, καλλιτέχνες και διανοούμενοι κάθισαν απέναντι από τους δημοσιογράφους. Για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα ένιωσαν την ανάγκη να δώσουν το παρόν. Και μετά το μουσικό συλλαλητήριο για τους Κούρδους να υψώσουν και πάλι φωνή διαμαρτυρίας. Αυτή τη φορά για τους Σέρβους που ζουν εδώ και 6 μέρες, έναν εφιάλτη δίχως τέλος. Στα τέλη του 20ου αιώνα, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός πρέπει να δείξει ότι έχει ανθρωπιά και διάθεση να βοηθήσει. Αυτή τη στιγμή συντελείται το μεγαλύτερο έγκλημα του καιρού μας. Ας ξυπνήσουμε, γιατί αν είναι να πεθάνουμε, τουλάχιστον να μην πεθάνουμε στα κρεβάτια μας ή στα χρηματιστήρια. Ας πεθάνουμε, ρε παιδιά, στο δρόμο. Imagine all the people living for today.
άνθρωποι της τέχνης ενώνουν για άλλη μια φορά τη φωνή τους και μετά το μουσικό συλλαλητήριο της 1ης Μαρτίου καλούν τον κόσμο σε καθιστική διαμαρτυρία έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία. Κάτω από το φως των κεριών, καλλιτέχνες και διανοούμενοι ζητούν από τον ελληνικό λαό να τους ακολουθήσει σε μια σιωπηρή διαμαρτυρία. Αύριο στις 8.30 το βράδυ. Και αυτή θα είναι μόνο η αρχή μιας σειράς εκδηλώσεων. Το επόμενο ραντεβού θα είναι την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, σε ένα αντιπολεμικό μουσικό συλλαλητήριο. Για το μεσημέρι της Κυριακής, στα ελληνοσκοπιανά σύνορα, στο φυλάκιο των Ευζώνων, ομάδες μουσικών θα τραγουδήσουν για την ειρήνη. Το συλλαλητήριο που έγινε την περασμένη Παρασκευή στην Αθήνα ήταν μόνο ένας κρίκος από την αλυσίδα των εκδηλώσεων που έγιναν και θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη φορά οι άνθρωποι της τέχνης ελπίζουν ότι θα έχουν στο πλευρό τους όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα για να καταφέρουν μέσα από έναν τηλεμαραθώνιο να συγκεντρώσουν χρήματα για τους Σέρβους. Όχι όπως συνέβη με τη συναυλία συμπαράσταση στον κουρδικό λαό την 1η Μαρτίου. Τότε ο Sky ήταν το μοναδικό κανάλι που την είχε μεταδώσει ζωντανά. Και μόνο κανάλι, το Sky, μισή ώρα είχε το νούμερο του λογαριασμού και μέσα σε μισή ώρα μαζεύτηκαν 34 εκατομμύρια. Η αιτία για αυτές τις ζωγραφιές ξέρουμε όλοι ποια είναι. Шагов, которые позволили бы переломить ситуацию, создающую особую угрозу безопасности и стабильности в Европе. Η Ρωσία είναι η χώρα κλειδί για την επίτευξη οποιασδήποτε πολιτικής λύσης στο πρόβλημα του κοσυφοπεδίου, δήλωσε χθες ο Γάλλος πρόεδρος Ζακ Σιράκ, καλώντας τον πρόεδρο Γέλτσιν να μεσολαβήσει για να πείσει τον πρόεδρο Μιλόσεβιτς να δώσει πολιτική λύση στην κρίση. Λίγο νωρίτερα ο πρόεδρος Κλίντον έκανε λόγο για εκαθαρίσεις των Σέρβων στο Κωσυφοπαίδιο και σχεδόν ανακοίνωνε την έναρξη της δεύτερης φάσης των ατοικών βομβαρδισμών. I strongly support Secretary General Solana's decision yesterday to move to a new phase in our planned air campaign. Ο ανεξάρτητος ραδιοφωνικός σταθμός του Βελιγραδίου Β92 περιέγραψε τους χθεσινούς βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ στην Πρίστινα τους φοδρότερους από τότε που άρχισε το σφυροκόπημα της Ιουγκοσλαβίας από τα αεροπλάνα του ΝΑΤΟ πριν 5 ημέρες. Τρεις πύραυλοι έπληξαν το αρχηγείο της αστυνομίας, ενώ η Ιουγκοσλαβική τηλεόραση έδειξε ένα πολυκατάστημα που τυλίχθηκε στις φλόγες. Ρωσικές πηγές αναφέρουν ότι 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι σήμερα τη ζωή τους από τους βομβαρδισμούς. Τις εφιαλτικές εικόνες του πολέμου συμπληρώνουν τα ατελείωτα καραβάνια των προσφύγων που δραπετεύουν πια προς τα Σκόπια και την Αλβανία για να γλιτώσουν από τις βόμβες του ΝΑΤΟ, όπως λένε οι Σέρβοι. Το ΝΑΤΟ όμως ισχυρίζεται ότι φεύγουν για να γλιτώσουν από τις εκαθαρίσεις των Σέρβων εθνικιστών. Νατοϊκές πηγές μάλιστα κάνουν λόγο για εκτελέσεις ηγετικών στελεχών των Αλβανόφωνων, όπως του Φέμι Αγκάνι, που πήρε μέρος και στις συνομιλίες του Ραμπουγιέ. Who are causing such misery and suffering directly at Milosevic's orders. Τις δηλώσεις του Βρετανού Υπουργού Άμυνας διαψεύδει ωστόσο ο ίδιος ο Αρκάν με δηλώσεις του στο πρακτορείο Ρόιτερ από το Βελιγράδι. Ο οπλαρχηγός Αρκάν, που το πραγματικό του όνομα είναι Ζέλιο Ρασνάτοβιτς, έγινε γνωστός και από τη συμμετοχή του στο πλευρό των Σέρβων της Βοσνίας στον πόλεμο του 1992 με την τρομερή ομάδα των εθνικιστών Σέρβων μαχητών του που αποκαλούνται Τίγρης. Sam rekao da Zapad laže, jer ja sam živ, ja sam tu. Sad isto mogu da kažem, evo opet, to su još jedne laži od strane njihovih tih službi tajnih. Vrlo niske i prljave laži. Ο Αρκάν με την κόρη του και τη γυναίκα του, που είναι διάσημη τραγουδίστρια στη Γιουγκοσλαβία και παίρνει μέρος στη συναυλία που γίνεται στο Βελιγράδι, ήταν ανάμεσα στο πλήθος που, αψηφώντας τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς, βγήκε στο δρόμο με ένα άσπρο στόχο στο μέρος της καρδιάς. Ο εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, David Wilby, δήλωσε ωστόσο απόψε πως το δεύτερο κύμα των βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ εναντίον της Γιουγκοσλαβίας φαίνεται πως άρχισε να αποδίδει καρπούς. Στο μεταξύ, το κύμα των διαδηλώσεων εναντίον της επέμβασης του ΝΑΤΟ φουντώνει σε όλο τον κόσμο. Σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες πραγματοποιούνται καθημερινά διαδηλώσεις εναντίον της νατοϊκής βίας στη Γιουγκοσλαβία. Κατά κύματα εισβάλλουν οι πρόσφυγες στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, που ωστόσο δεν έχει την υποδομή να υποδεχθεί μεγάλο αριθμό προσφύγων. Στο πλευρό των Σέρβων φαίνεται ότι τάσεται η πλειονότητα της κοινής γνώμης. Μια εκοφαντική έκρηξη που ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες κοντά στο Δέτοβο έκανε πολλούς να πιστέψουν ότι η αιστεία της βρισκόταν στο έδαφος της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Η πραγματικότητα ήταν όμως διαφορετική, καθώς διαπιστώθηκε ότι η έκρηξη πραγματοποιήθηκε στο έδαφος της Γιουγκοσλαβίας, ενώ οι κάτοικοι των χωριών γύρω από το Δέτοβο, στο Γκράνιτσι και Όκαρ, ισχυρίζονται ότι η δυνατή έκρηξη ήταν ο επίλογος μιας αερομαχίας που παρακολούθησαν οι δύο σώμασοι και διεξήχθη ένθεν και ένθεν της Πεθωρίου, ενώ μια άλλη αερομαχία διεξήχθη 2 ώρες νωρίτερα.
Βρισκόμαστε στο Γκράνιτσε, 10 χιλιόμετρα μετά το Τέτοβο, στα σύνορα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας με τη Σερβία. Εδώ, χθες βράδυ, σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων, σημειώθηκαν δύο αερομαχίες μεταξύ νατοϊκών και σερβικών αεροπλάνων. Γερμανικά θωρακισμένα οχήματα του ΝΑΤΟ είναι αυτά που έχουν ακροβολιστεί στην περιοχή αυτή και ελέγχουν τις περιεξοδικές αρτηρίες. Εν τω μεταξύ, μετά τη σιωπηρή, άτυπη αλλά και εμφανέστατη αναβάθμιση των σχέσεων της Ατλαντικής Συμμαχίας με τα Σκόπια, για πρώτη φορά ίσως στα Σκόπια βρίσκονται αντιμέτωποι με τη νέα πραγματικότητα. 100 περίπου πεζοναύτες ανέλαβαν τη φύλαξη της Αμερικανικής Πρεσβείας στα Σκόπια, ενώ κατά δήλωση του Information Office του ΝΑΤΟ στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, οι ενισχυμένες κατά τις τελευταίες ημέρες νατοϊκές δυνάμεις που εδρεύουν στη χώρα δεν περιορίζονται πλέον στα αρχικά ειρηνευτικά πλαίσια, αλλάζουν ρόλο και εντάσσονται στη συνολική στρατηγική της συμμαχίας στην περιοχή. Ταυτόχρονα, μπορεί η ροή των προσφύγων στο Στέτοβο να ήταν μικρή, όμως στην άλλη συνοριακή δίωδο κοντά στο Γιάροβιτς, οι πρόσφυγες έφταναν κατά κύματα, αδιάψευστοι μάρτυρες της κοινωνικο-οικονομικής εξαθλίωσης που βιώνουν. Βρισκόμαστε στο Γιάκοβιτς, όπου από μια παράνομη δίωδο εκατοντάδες εξαθλειωμένοι Αλβανοί του Κοσφοπεδίου καταφεύγουν με κάθε τρόπο και με κάθε μέσον στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Καθώς όμως όλοι οι πρόσφυγες που φτάνουν στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ευχαριστούν το UTSAKA, τον απελευθερωτικό στρατό των Κοσοβάρων, γιατί τους οδήγησε εκτός Κοσφοπεδίου, πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι πολλά προσφυγικά κύματα δημιουργούνται σκοπίμως από τον ίδιο τον απελευθερωτικό στρατό Κοσφοπεδίου, ώστε να ευαισθητοποιηθεί η διεθνής κοινή γνώμη και να δημιουργηθούν άλλοθε κετίες μιας εναργέστερης και ουσιαστικότερης στρατιωτικής επέμβασης στο Κωσοβοπέδιο. Ένα βήμα πριν από τον πόλεμο βρίσκεται η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας εξαιτίας της κατάστασης στη Ιουγκοσλαβία, προειδοποίησε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας κατά την επίσκεψή του στη Γερμανία. Η Βόνη επανέλαβε την αναγκαιότητα της στρατιωτικής επέμβασης και καταδίκασε παράλληλα σε σκληρή γλώσσα τις βαρβαρότητες, όπως ισχυρίζεται του καθεστώτος Μιλόσεβιτς, στο Κωσοβοπέδιο. Σε κλίμα έντονης ανησυχίας έγινε η συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας Γιώσκα Φίσερ με τον ομόλογό του της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Αλεξάντερ Δημητρόφ. Ο κ. Δημητρόφ έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου, λέγοντας πως η χώρα του βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τον πόλεμο και επισήμανε ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ που έχουν εγκατασταθεί στο έδαφος της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας να δεχτούν επίθεση των Σέρβων. Επίσης, εξέφρασε τον προβληματισμό του για το κύμα προσφύγων που δέχεται η χώρα του. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιώσκα Φίσερ, κατέστησε σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνδράμει οικονομικά στο θέμα των προσφύγων. Ανέβασε όμως τους τόνους και καταδίκασε τις σφαγές που λέγεται ότι γίνονται στο Κωσυφοπέδιο εις βάρος των Αλβανόπονων. Was wir brauchen ist eine Friedenslösung. Ob die auf der Rambouillet-Grundlage oder auf einer anderen Grundlage steht, das kann ich Ihnen heute Abend nicht sagen. Wir arbeiten daran. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο μεσολαβητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Wolfgang Petritsch, ο οποίος προειδοποίησε τον Γιουγκοσλάβο πρόεδρο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς πως όσο διαπράττει βαρβαρότητες κατά των Αλβανόφωνων, τόσο απομακρύνεται η ιδέα του να παραμείνει το Κωσυφοπέδιο εσωτερικό κομμάτι της Γιουγκοσλαβίας. Allerdings meine persönliche Meinung ist, dass im Hinblick auf die Gräueltaten, die dort geschehen, im Hinblick auf die militärische Offensive, die jetzt dort läuft und die Menschenrechtsverletzungen, die dort jetzt passieren, ist für mich persönlich diese Vorstellung mit jedem Toten sozusagen weniger wahrscheinlich. Την ίδια ώρα στη Σερβία το λόγο εναντίον των νατοϊκών βομβαρδισμών στη Ιουγκοσλαβία πήραν οι αθλητές. Με κοινή ανακοίνωσή τους καταδικάζουν τις επιδρομές του ΝΑΤΟ και ζητούν τον άμεσο τερματισμό τους. Our sports friends of the world with the plea, raise your voice in against this threat to human life and fundamental sports values. Κύμα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει και στο Μαυροβούνιο που μαζί με τη Σερβία αποτελούν την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Ιουγκοσλαβίας. Εκατοντάδες διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους ζητώντας να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί. Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών του Προέδρου Μπιλ Κλίντον και του ΝΑΤΟ αποκαλώντας τους φασίστες και έκαψαν αμερικανικές σημαίες. Μπροστά σε κυβερνητική κρίση με απρόβλεπτες συνέπειες βρίσκεται ο Ιταλός Πρωθυπουργός Μάσιμο Νταλέμα, καθώς οι κομμουνιστές κυβερνητικοί εταίροι του απειλούν με παρέτηση αν δεν αναλάβει άμεση πρωτοβουλία για τερματισμό των αεροπορικών επιδρομών. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν μπορούν. Είναι δύσκολο να καταλάβω τι συμβαίνει. Λέτε να είναι μηνύματα από άλλο πλανήτη. Ποιος ξέρει. Εμένα βέβαια κάπου πάει το μυαλό μου. Αλλά υπομονή, θα μάθω σύντομα και θα σας πω. Ραντεβού αύριο λοιπόν την ίδια ώρα. Οκ. Okay. Αφού θα αναχωρέσουν σε ένα χώρο περίπου 200 τετραγωνικών. Υπήρχαν πολλά παιδιά, ενώ οι Σέρβοι στρατιώτες ήταν τουλάχιστον τις πρώτες στιγμές της έκρηξης σε στιγμές πανικού. Οι αξιωματικοί του Ιουγκοσλαβικού στρατού
προσπαθούσαν να τους ηρεμήσουν, αλλά μάλλον μάταια. Μετά από περίπου μία ώρα, η κατάσταση είχε εκτονωθεί αισθητά αρκετά και τολμήσαμε και ξανανεβήκαμε στους επάνω ρόφους του ξενοδοχείου. Αλλά ούτε αυτή τη φορά ήμασταν τυχεροί. Μάλιστα. Ανδρέα, δεν ξέρω αν πρέπει να επαναλάβουμε την ευχή που κάναμε και χθες τέτοια ώρα, αλλά τελικά διαψευστήκαμε, όπως είπαμε. Να ευχηθούμε πάντως και πάλι να μην ζήσετε σήμερα αυτά που συνέβησαν τα εφιαλτικά χθες στην Πρίστινα. Ναι, για οτιδήποτε νεότερο, βεβαίως θα επικοινωνήσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Οι φωτιές από τους νυχτερινούς βομβαρδισμούς στη Πρίστινα δεν έχουν σβήσει ακόμη, ενώ όλοι οι Ιουγκοσλάβοι και μαζί τους και οι Αλβανόφωνοι περνούν άλλη μια νύχτα στα καταφύγια. Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί του ΝΑΤΟ δεν σταματούν και ουδής ξέρει τι πρόκειται να γίνει απόψε. Εντύπωση πάντως προκαλεί ότι οι πύραυλοι και τα ανατοϊκά αεροπλάνα επικεντρώνουν τώρα τα πυρά τους εναντίον στόχων στο Κωσυφοπαίδιο, σκοτώνοντας μαζί με τους Σέρβους και πολλούς Αλβανούς. Αυτό μαζί με τις άγριες συγκρούσεις της σερβικής αστυνομίας με τους Κωσοβάρους αντάρτες δημιουργεί πανικό και υστερία και πολλαπλασιάζει τους πρόσφυγες από την επαρχία που προσπαθούν να βρουν σωτηρία στην Αλβανία και τα Σκόπια. Κλιμακώνονται οι νατοϊκές επιχειρήσεις στην Ιουγκοσλαβία, ενώ η Βορειοατλαντική Συμμαχία υπέστη την δεύτερη επισήμως απώλειά της. Στις 2 και 4 το μεσημέρι, στο Πάλε της Βοσνίας, ακούστηκε μια ισχυρότατη έκρηξη, καθώς το αεροσκάφος του ΝΑΤΟ συνετρίβει σε απόσταση 15 χιλιόμετρων ανατολικά στο χωριό Στάνια. Την συντριβή του αεροσκάφους ανακοίνωσε η Βοσνιακή Αστυνομία, ενώ το ΝΑΤΟ δεν έχει ανακοινώσει τα αίτια που την προκάλεσαν. Σύμφωνα εξάλλου με τον στρατιωτικό εκπρόσωπο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, στρατηγό Γουίλμπι, εκτελέστηκαν από Σέρβους 5 σημαίνουσες προσωπικότητες των Αλβανοφώνων στο Κωσυφοπαίδιο. Μεταξύ αυτών, ο στενός συνεργάτης του Ιμπραήμ Ρουγκόβα και μέλος της αντιπροσωπείας των Αλβανοφώνων στις συνομιλίες στο Ραμπουαγέ της Γαλλίας, Τεκμία Γκάνι, και ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας Κόχα Ντιτόρε, Βατών Σουρόι. Οι πρόσφυγες, σύμφωνα με την Βορειοατλαντική Συμμαχία, φτάνουν τις 500.000, ενώ το Βελιγράδι αποφάσισε να κλείσει τα σύνορα με την Αλβανία. Νύχτα τρόμου έζησαν οι κάτοικοι της Πρίστινα. Τα μεσάνυχτα, τα ανατοϊκά αεροσκάφη εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση στην περιοχή Βάτερνικ, στη συνοικία Αβαήλια και στο στρατόπεδο Ήρωες του Κωσυφοπεδίου, που βρίσκεται στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, ακούστηκαν 20 ισχυρότατες εκρήξεις. 2 ώρες μετά τα μεσάνυχτα, 3 νατοϊκοί πύραυλοι έπληξαν το κέντρο της πόλης, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της Περιφερειακής Μονάδας του Υπουργείου Εσωτερικών της Σερβίας. Οι πύραυλοι προκάλεσαν ζημιές σε πολυκατοικίες και σε μια οδοντιατρική κλινική που βρίσκεται πολύ κοντά στο κτίριο της Περιφερειακής Μονάδας του Υπουργείου, το οποίο δεν επλήγει. Σερβικές πηγές αναφέρουν ότι στην επίθεση αυτή τραυματίστηκαν περισσότεροι από 3 άνθρωποι. Ακολούθησαν επιθέσεις σε κτίρια της αστυνομίας που βρίσκονται στις συνοικίες Βράνιεβατς και Ντράγκονταν. Την περασμένη νύχτα, στο δυνάμεις, οι Ιουγκοσλαβικές αρχές. Γνωρίζουμε και εσείς φαντάζομαι το ίδιο, ότι ο Μιλόσεβιτς από την πλευρά, δηλαδή των σερβικών αρχών, υποστηρίζουν ότι μάλλον την έναρξη κάποιων νέων ειρηνευτικών συνομιλιών θα ήθελαν και όχι να υπογράψουν το ήδη υπάρχον σχέδιο. Γεγονός που σημαίνει ότι δεν περιμένουν και πολλά από την αυριανή πρωτοβουλία. Να ευχαριστήσουμε την Έμι Κροκίδη αλλά και το Μάκη του Μάση από τα Σκόπια. Μπορεί ο Τόνι Μπλερ να είναι σκληρός υποστηρικτής των αεροπορικών επιδρομών, φαίνεται όμως ότι τώρα έχει να αντιμετωπίσει τη βρετανική κοινή γνώμη που αρχίζει να τηρεί επιφυλακτική ως αρνητική στάση στις νατοϊκές επιχειρήσεις. Ο Πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ και ο Υπουργός Άμυνας Τζορτζ Ρόμπερτσον μίλησαν σήμερα για κλιμάκωση του ρυθμού και της έντασης της επίθεσης των ΝΑΤΟ στη Σερβία, αλλά απέφυγαν να δεσμευθούν για τη χρονική διάρκεια που μπορεί να έχει αυτή η επιχείρηση. Η παράταση της όμως φέρεται να δικαιώνει ορισμένους έμπειρους πολιτικούς και διπλωμάτες όπως ο Λόρδος Όουεν, ο Λόρδος Κάρικτον και ο Λόρδος Ντένις Χίλι, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή της επίθεσης προειδοποίησαν ότι οι αεροπορικές επιδρομές μόνο θα επιδεινώσουν την ανθρώπινη τραγωδία στο Κόσοβο. Οι μηχανισμοί επικοινωνίας των Υπουργείων Άμυνας και Εξωτερικών επικρίνουν το BBC και ειδικότερα τους δημοσιογράφους του που καλύπτουν τα δραματικά γεγονότα στη Ιουγκοσλαβία για φιλοσερβική πολιτική. Ο έγκυρος και έμπειρος πολιτικός συντάκτης του BBC, Τζον Σίμψον, απεσταλμένος τώρα στο Βελιγράδι, κατηγορήθηκε από κυβερνητικό παράγοντα ως φερέφωνο των Σέρβων
για το σχόλιο του ότι οι επιθέσεις του ΝΑΤΟ συσπηρώνουν μάλλον τους Σέρβους γύρω από το καθεστώς του Μιλόσεβιτς. Και χθες βράδυ ο Πρωθυπουργός Τόνι Μπλεαρ, θέλοντας να εκφράσει τη δυσφορία του για τα ρεπορτάζ του BBC σχετικά με τη Ιουγκοσλαβία, ακύρωσε την τελευταία στιγμή συνέντευξη που είχε συμφωνήσει να δώσει στο ενημερωτικό πρόγραμμα του BBC Newsnight. Στις διπλωματικές αλλά και επιχειρησιακές παραμέτρους στο θέμα του κωσυφοπεδίου εξετάζουν σε αλλεπάλληλες συσκέψεις οι επιτολείς των Υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας της Ιουγκοσλαβίας. Τονίζεται ακόμη ότι χάρη στη νέα τεχνολογία τα αμερικανικά καταδιοκτικά F-117A, τα οποία έλαβαν μέρος στην καταιγίδα της ερήμου, καθώς και τα στρατηγικά βομβαρδιστικά V2, επί πολλά χρόνια παρέμειναν αόρατα για τα υφιστάμενα ραντάρ. Οι Αμερικανοί έχουν ξοδέψει 70 δισεκατομμύρια δολάρια για την δημιουργία της τεχνολογίας Stealth. Στη συνέχεια όμως, στον παγκόσμιο τύπο δημοσιεύθηκαν ανακοινώσεις επικαλούμενες στην έκθεση της Οπλικής Επιτροπής των Ηνωμένων Πολιτειών ότι η τεχνολογία Stealth δεν λειτουργεί μέσα σε συνθήκες βροχής και το βομβαρδιστικό V2 χάνει τις ιδιότητές του. Η ασφικτική αμερικανική πίεση προς την Αθήνα για όσα συμβαίνουν στη Ιουγκοσλαβία απέφερε τελικά καρπού. Σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Παπανδρέου, λίγο μετά την επίσκεψη του Νίκολας Μπέρν στο Υπουργείο, όπου συναντήθηκε με τον Γιάννο Κρανιδιώτη, σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους είπε ότι η Ελλάδα καταδικάζει τον Σλόβονταν Μιλόσεβιτς για την καταπίεση και τους διωγμούς των αλβανοφώνων του κωσυφοπεδίου. Ουδέν πάντως ελέγχθη από τον κ. Παπανδρέου για την άλλη αξίωση του κ. Μπέρν να μην διανοηθεί η Ελλάδα να διαφοροποιηθεί από το ΝΑΤΟ σχετικά με τους βομβαρδισμούς της Ιουγκοσλαβίας. Την ίδια ώρα οι Τούρκοι συνεχίζουν να ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Συνεχίζεται η αφόρητη πίεση στην ελληνική κυβέρνηση από τις ΗΠΑ προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η χώρα μας με την ηλυμένη απόφαση του ΝΑΤΟ για συνέχιση των βομβαρδισμών στην Ιουγκοσλαβία μέχρι να υποχωρήσει ο Μιλόσεβιτς. Ο Αμερικανός πρέσβης Νίκολας Μπέρνς, τον οποίο κομψά ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου, παρέμπεψε στον αναπληρωτή Υπουργό Γιάννο Κρανιδιώτη, επανέλαβε επιτακτικά το αίτημα περί μη διάσπασης του νατοϊκού μετόπου και ζήτησε από την ελληνική πλευρά να καταδικάσει απερίφραστα τις σερβικές αγριότητες στο κωσυφοπαίδιο. Μετά από λίγη ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου καταδίκασε τις εθνικές εκαθαρίσεις στα Βαλκάνια, εξαγγέλλοντας παράλληλα ελληνικές πρωτοβουλίες 5 σημείων. Την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στις γειτονικές χώρες. Στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα, χρειάζεται νέα έγκριση των συμμάχων. Ακριβώς. Μάλιστα. Αυτά από τον Αλκιμαλίδη και να πάμε στον Δημήτρη Πανταζόπουλο. Δημήτρη, τι γίνεται στο Υπουργείο Εξωτερικών, αλλεπάλληλες συσκέψεις? Μια ανησυχία, Αντώνη. Αυτό είναι που επικρατεί στο Υπουργείο Εξωτερικών και ίσως η πρώτη αισιόδοξη νότα ήταν η εισαγωγή του ρεπορτάζ της Έμης της Κροκίδη από τις Βρυξέλλες. Εδώ περιγράφουν όλη την κατάσταση με όχι τόσο φωτεινά χρώματα, καθώς όλοι οι παράγοντες που συμμετέχουν στην κρίση της Ιουγκοσλαβίας, όλοι οι παίκτες, ας με επιτραπεί η έκφραση, διακρίνονται από μια αίσθηση ανησυχίας. Η Αθήνα είναι πολύ λογικό ανησυχή για την κλιμάκωση της κρίσης και για τη συνέχεια των επιχειρήσεων. Στην Ουάσιγκτον η ανησυχία διακρίνει όλους τους επιτελείς, καθώς υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα και κάποιες φυγόκεντρες τάσεις και φωνές διαφωνίας αναπτύσσονται στην Ευρώπη όλο και περισσότερο. Η Αλβανία ανησυχεί για τους δικούς της λόγους, για τα Σκόπια και τους λόγους ανησυχίας ακούσαμε προηγούμενα. Μάλιστα. Τι κάνουμε λοιπόν? Μια σειρά πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται ένθεν κακήθεν, το αποτέλεσμα των οποίων παραμένει αμφισβητούμενο. Για πολύ πρακτικά οποίες... τώρα. Ναι. Ναι, Αντώνη, θες να ρωτήσεις κάτι? Όχι, όχι, για τις οποίες πολλά στηρίζονται, πολλές ελπίδες στηρίζονται για να σταματήσει αυτό το κακό που γίνεται στη Βοσνία. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, κατά συνέπεια υπάρχουν επαφές, πράγματι, τηλεφωνικές επικοινωνίες. Αναφέρουμε ονόματα με τα οποία επικοινωνεί ή θα επικοινωνήσει ο Υπουργός Εξωτερικών. Πολύ χαρακτηριστικά, Ντίνι Βεντρίν Ιβανόφ, Ιταλία, Γαλλία, Ρωσία. Το έχει ανακοινώσει άλλωστε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να προσθέσουμε Μήλο, Δημητρόφ, Μιχαήλοβα, δηλαδή Αλβανία, Σκόπια και Βουλγαρία. Συνεχίζει λοιπόν οι επικοινωνίες. Όσο για το αποτέλεσμα όμως, ας χρησιμοποιήσουμε τη φράση υψηλά ιστάμενου παράγοντα της ελληνικής διπλωματίας που μας έλεγε ότι πριν από λίγο πως οι διαφωνίες με την ακολουθούμενη πολιτική ναι υπάρχουν, αντιπρόταση όμως συγκεκριμένη δεν φαίνεται να υπάρχει. Άλλωστε οι υπάρχουσες ποιοι τις οποιασδήποτε εντολές η Ελλάδα πρέπει να διαχωρίσει την θέση της από όλη αυτή την κυβέρνηση για συμπόρευσή της με τις υπεραλιστικές δυνάμεις. Βάσει το νέο δόγμα του ΝΑΤΟ, ακριβώς πρόκειται να συμβεί. Δεν ανησυχώ για την εμπλοκή της Ελλάδος. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώθηκε από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το βαθμό ετοιμότητας και τους επιχειρησιακούς προσανατολισμούς των ενόπλων δυνάμεων.
Ο Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος είχε τη δυνατότητα να παρακολουθήσει από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων τη στρατιωτική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή και στη συνέχεια μετέβη στο Μεγάλο Πεύκο, όπου παρακολούθησε ενέργειες της μοίρας αμφίβιων καταδρομών. Η Ζήτα ΜΑΚ, όπως ονομάζεται η μοίρα αυτή, συγκροτήθηκε μετά την κρίση των ημείων και έχει ως αποστολή την αστραπία δυναμική αντίδραση όπου χρειαστεί. Πήραμε μια γεύση πριν από λίγο από το κλίμα που επικρατεί στη Βρετανία και την Ιταλία σχετικά με τις νατοϊκές επιθέσεις. Στη Γαλλία τώρα, πριν από λίγο, απίφθινε διάγγελμα ο Γάλλος πρόεδρος Ζακ Σιράκ για την κρίση στο Κόσοβο. Στην τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται ο Νίκος Αλιάγας, που θα μας πει το λόγο για τον οποίο ο Ζακ Σιράκ αναγκάστηκε να απευθυνθεί στο γαλλικό λαό. Νίκο. Κοιτάξτε, ο Ζακ Σιράκ επέλεξε πράγματι επίσημη τηλεοπτική παρέμβαση την ώρα των βραδινών δελτίων με μεγάλη ακροματικότητα για να στείλει στην ουσία μήνυμα στην κοινή γνώμη της Γαλλίας. Με τόνο αυστηρό, θα λέγαμε, έκκληση για εθνική ενότητα την ώρα που οι Γάλλοι πιλότοι, οι Γάλλοι στρατιώτες στην ουσία βρίσκονται στο μέτωπο. Δήλωσε ο Σλόμπονταν Μιλόζεβιτς είναι υπεύθυνος για τον θάνατο 200.000 ανθρώπων τα τελευταία χρόνια. Η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχτεί μεθόδους εθνικής κάθαρσης, είπε χαρακτηριστικά με αυστηρό ύφος ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Ο Ζακ Σιράκ, ο οποίος επανέλαβε ότι η Γαλλία έκανε το παν σε διπλωματικό επίπεδο για να βρεθεί ως την τελευταία στιγμή ειρηνική διευθέτηση στην κρίση του Κωσυφοπεδίου και ότι δεν υπήρξε πλέον άλλη επιλογή για την Γαλλία. Ο Γάλλος πρόεδρος αναγνώρισε ότι υπάρχει κίνδυνος για τους στρατιώτες του ΝΑΤΟ, χωρίς όμως να αναφερθεί έστω και με έμεσο τρόπο σε σενάριο χερσαίας επίθεσης. Θα χρειαστεί χρόνος και αποφασιστικότητα, επεσήμανε ο Ζακ Σιράκ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η επιχείρηση δεν είναι πλέον θέμα ημερών, όπως δήλωνε πριν από 48 ώρες ακριβώς ο Υπουργός Εξωτερικών Ιμπέα Βεντγίν. Ωστόσο, ο Ζακ Σιράκ δεν απέκλεισε την διπλωματική λύση και αποσαφήνισε ότι η Γαλλία συνεχίζει να έχει επαφές με άλλους Ευρωπαίους εταίρους, καθώς και με τους Ρώσους για την αναζήτηση εσχάτης διπλωματικής λύσης. Περιμένουμε ένα σήμα από την πλευρά του Μιλόζεβιτς, είπε ο Ζακ Σιράκ και απευθυνόμενος στο γαλλικό κοινό με πολύ επίσημο τρόπο πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Πρόκειται για πολύπλοκη κατάσταση η οποία εξελίσσεται κάθε μέρα και εφόσον συμφωνείτε θα επεμβαίνω για να σας ενημερώνω κάθε φορά που το θεωρώ χρήσιμο. Και κάτι τελευταίο, Νίκο Αλιάγα, πώς αντιμετωπίζει το γαλλικό κοινό την νατοϊκή επίθεση? Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Σιράκ απόψε απίθυνε μήνυμα στην κοινή γνώμη για να την ενημερώσει για την ραγδαία εξέλιξη στην οποία βρέθηκε η Γαλλία από τη μία μέρα ως την άλλη, αλλά επίσης για να την καθησυχάσει, να καθησυχάσει μια κοινή γνώμη σχετικά διχασμένη, σύμφωνα με τελευταία δημοσκόπηση και ολοκληρώνω, 46% των Γάλλων δεν συμφωνούν με τους βομβαρδισμούς. Μάλιστα. Νίκο Αλιάγα, να σε ευχαριστήσουμε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, οι διαρκείς πιέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί φαίνεται ότι αρχίζουν να φτάνουν στα αυτιά της Αμερικανικής κυβέρνησης. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε την απεσταλμένη μας Μιρέλα Καλωστήπη, που παρακολούθησε τη συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνα με τον Υφυπουργό Εξωτερικών Γρηγόρη Νιώτη. Μιρέλα. Πρωτοβουλία επικοινωνίας με τον πρόεδρο όλων των εκπροσώπων των Ορθοδόξων Δικαιοδοσιών της Αμερικής, τον Αρχιεπίσκοπο Σπυρίδωνα, έλαβε η Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μαντλίν Ολμπράιτ, προκειμένου να συζητηθεί η εξέλιξη της κατάστασης στο Κόσοβο. Η επικοινωνία θα πραγματοποιηθεί στις 4.30 τοπική ώρα. Θα είναι τηλεφωνική και έρχεται ως αποτέλεσμα των έντονων και συντονισμένων αντιδράσεων των Ορθοδόξων στους βομβαρδισμούς. Πρέπει να πούμε ότι προηγήθηκε γραπτή επιστολή στον πρόεδρο Κλίντον, που τη συνυπογράφουν όλοι οι Ορθόδοξοι ηγέτες Αμερικής με προεξάρχοντα τον Σπυρίδωνα, ενώ πριν από μερικές μέρες στο Λευκό Οίκο, ο Αρχιεπίσκοπος, παρουσία του Υφυπουργού Εξωτερικών Γρηγόρη Νιώτη και εξεχών των μελών του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού, εξέφρασε βαθύτατη θλίψη και ανησυχία για την κατάσταση. Φυσικά και δεν χαράσουμε την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κατά τη συνάντησή του εδώ στη Νέα Υόρκη με τον κύριο Νιώτη, αλλά όταν έρχεται η ώρα να ξαναμελετήσουν τα θέματά τους στο State Department, λαμβάνουν, είπε, σοβαρά υπόψη και τις δικές μας απόψεις. Ο κύριος Νιώτης επισήμανε το σεβασμό στην αυτονομία και την ιδιαιτερότητα της Εκκλησίας, αλλά εξέφρασε ικανοποίηση για τις συντονισμένες πρωτοβουλίες του Αρχιεπισκόπου να επικοινωνεί συστηματικά με το Λευκό Οίκο και το State Department για κρίσιμα ζητήματα. Μάλιστα. Πρέπει να πούμε ακόμα ότι κατά τη συνάντηση Νιώτη Σπυρίδωνα συζητήθηκαν και τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας της Αρχιεπισκοπής Αμερικής με την Ελλάδα στους τομείς εκπαίδευσης και φιλοξενίας νέων της Ομογένειας. Ο κ. Σπυρίδων χαρακτήρισε αποφασιστική σημασία τη συνεργασία της μητέρας πατρίδας, όπως είπε, στις προσπάθειες να διατηρηθεί η ελληνικότητα και η ελληνική συνείδηση των Ομογενών μας. Μιρέλα, καλώς ήρθατε, να σε ευχαριστήσουμε. Καραβάνια προσφύγων περνούν τα νοτιοδυτικά σύνορα του Κωσυφοπεδίου προς την Αλβανία. Οι Κωσοβάροι φαίνεται να προτιμούν και λόγω καταγωγής στην Αλβανία από τα Σκόπια,
όπου υπάρχει έντονο. Το απόγευμα στην πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη. Οι διαδηλωτές έφτασαν έξω από το Αμερικανικό προξενείο, που άρχισαν να πετούν πέτρες και αυγά. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα στην πλατεία Αριστοτέλους με πρωτοβουλία των φορέων της Θεσσαλονίκης, όπως είναι η Νομαρχία, η τοπική αυτοδιοίκηση, τα πολιτικά κόμματα και οι νεολαίες, καθώς και η Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη. Εν τω μεταξύ, παρευρισκόμενοι ξεπέρασαν τους 5.000, ενώ δημιουργήθηκαν επεισόδια αφού πέταξαν αυγά, μπουκάλια, κροτίδες και έκαψαν δύο αμερικανικές σημαίες. Παράλληλα, παρομοίωσαν τον Μπιλ Κλίντον με τον Αδόλφο Χίτλερ. Με ανακοίνωσή της, η Επιτροπή των Παραπάνω Φορέων καταδικάζει τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ εναντίον της πρώην Ιουγκοσλαβίας και ενημερώνει τους πολίτες ότι έχει ξεκινήσει τη συγκέντρωση φαρμακευτικού και άλλου υλικού για αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στους Σέρβους. Το υλικό συγκεντρώνεται στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, ενώ θα ανοιχθεί και τραπεζικός λογαριασμός. Τραγουδώντας, οι Σέρβοι χλεβάζουν τον ΝΑΤΟ που εξακολουθεί να σπέρνει τον όλεθρο σε όλα. Γυναικόπαιδα στην πλειοψηφία τους, δίχως χρήματα, δίχως υπάρχοντα, δίχως το βασικότερο, την ελπίδα. Σε ένα καταβλισμό χωρητικότητας 600 ατόμων, στηβάζονται 4.000 πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες πλέον στην πόλη Κούξη, στη Βόρεια Αλβανία, αγγίζουν τις 30.000 και οι τοπικές αρχές, καθώς και οι διεθνείς οργανισμοί που είναι υπεύθυνοι για τους πρόσφυγες, δείχνουν μάλλον να ξαφνιάστηκαν από τον υπερβολικό αυτό αριθμό. Πλέον προσπαθούν να διευθετήσουν την κατάσταση, διώχνοντας τους πρόσφυγες για άλλες περιοχές όπως το Δυράχιο και η Σκόδρα. I don't know where to go because they separate me from my wife and son. I don't know where is my wife and son now. Τα σήματα που στέλνουν το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών και οι άλλοι οργανισμοί που βρίσκονται εδώ εκφράζουν τον προβληματισμό και την αδυναμία των μελών των αποστολών. Είναι χαρακτηριστικό το απόσπασμα ενός τηλεγραφήματος των Ηνωμένων Εθνών προς τα κεντρικά της οργάνωσης. Η κατάσταση πριν καν εκδηλωθεί βρίσκεται εκτός ελέγχου. Ζητούμε την άμεση αποστολή τροφίμων και σκεπασμάτων. Τις τελευταίες εξελίξεις και πληροφορίες που μεταδίδουν τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία θα μας μεταφέρει από την αίθουσα σύνταξης ο Γιάννης Συνοδίνος. Γιάννη. Αντώνη, οι σιρήνες, όπως έχουμε ακούσει και πιο νωρίς, σταμάτησαν να ηχούν στο Βελιγράδι από τις 7.30 περίπου ώρα Ελλάδας και έτσι τέλειωσε και ο αεροπορικός συναγερμός που είχε αρχίσει από τις 10.20 το πρωί. Όμως καμιά ανατοϊκή επίθεση δεν πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του αεροπορικού συναγερμού και έτσι δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται αυτή την ώρα. Αυτό ακριβώς θέλω να σε ρωτήσω. Δεν έχουμε πληροφορίες σήμερα για χτύπημα. Όχι, έχουμε πληροφορίες πως σηκώθηκαν μερικά αεροπλάνα από τις διάφορες ανατοϊκές βάσεις στην Ιταλία, αλλά δεν έχουν γίνει ούτε αερομαχίες, ούτε κρίξεις βομβών, ούτε τίποτα. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια ανησυχητική ηρεμία που μου θυμίζει λίγο την παραμονή της μεγάλης επίθεσης και το μετενέξι του πολέμου στο Περσικό κόλπο. Οι γιουγκοσλαβικές δυνάμεις, λέγουμε τώρα μια είδηση, κατέριψαν από την περασμένη Τετάρτη που άρχισαν οι ανατοϊκές επιθέσεις 7 αεροπλάνα, 3 ελικόπτερα, περισσότερους από 30 πυράβλους κρούζ και 3 μη επανδρομένα τηλεχειριζόμενα αεροσκάφη. Αυτό το είπε πριν από λίγο ο στρατηγός Σπασόγιε Σμίλιανιτς, ο οποίος είναι ο διοικητής της Γιουγκοσλαβικής Αεροπορίας και Αεράμινας. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι απώλειες των γιουγκοσλαβικών δυνάμεων είναι 7 νεκροί, 17 τραυματίες και ζημιές που ανέρχονται σε 300 εκατομμύρια δολάρια. Ακούσαμε, Γιάννη, και πριν τον Νίκο Μελέτη να μας λέει τον απολογισμό που δίνει ο στρατός. Ωστόσο, δεν έχουμε καμία πληροφορία για θύματα από αμάχους, έτσι. Από? Από αμάχους. Δεν έχουμε κάποιο επίσημο αριθμό. Από αμάχους, αν δεν το έχουμε από τους Ιουγκοσλάβους, έχουμε την πληροφορία από τους Ρώσους, οι οποίοι λένε ότι οι νεκροί από τις αεροπορικές επιδρομές του ΝΑΤΟ αυτή τη βδομάδα ξεπερνούν τους 1.000. Ότι όμως ελάχιστοι είναι οι στρατιώτες και ότι οι περισσότεροι είναι οι άμαχοι. Δεν το βρίσκεις όμως, Γιάννη, λίγο περίεργο αυτό να παίρνουμε πληροφορίες για τα θύματα του πολέμου αυτού από τη Μόσχα? Ας μην ξεχάσουμε ότι η αντικατασκοπία της Ρωσίας, όσο και αν έχει χτυπηθεί, όσο και αν έχει τελειώσει η ΚΑΓΚΕΜΠΕ, εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ γερή, πάρα πολύ ισχυρή και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τον Πριμακόφ αύριο δεν θα το συνοδέψει μόνο ο Υπουργός Εξωτερικών, αλλά και ο Υπουργός Άμυνας και οι δύο αρχηγοί της αντικατασκοπίας, της πολιτικής και της στρατιωτικής. Έχουμε επίσης να πούμε εδώ πέρα ότι για πρώτη φορά το ΝΑΤΟ παραδέχθηκε σήμερα, Αντώνη, κυρίες και κύριοι, πως δεν μπορεί, χάνει το τη μάχη με το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο Κοσμοπέδιο που είναι οι πρόσφυγες. Όσες αεροπορικές επιδρομές και αν γίνονται, είναι φανερό πως δεν μπορούν να σταματήσουν το κύμα των προσφύγων. Όπως λένε οι νατοϊκοί, για να μπορέσει, δεν υπάρχει περίπτωση να αποσταλούν χερσαίες δυνάμεις στο Κοσμοπέδιο. Εξάλλου, θα μπορούσαν για να γίνει αυτό το πράγμα, θα χρειάζονταν τουλάχιστον 150.000 με 200.000 στρατιώτες. Αυτό θα πετούσε τουλάχιστον άλλους δύο μήνες
Και όπως είπαμε και πιο νωρίς, πλησιάζουμε το Πάσχα των Καθολικών. Μάλιστα. Την άλλη εβδομάδα πλησιάζει το Πάσχα των Ορθοδόξων και κάτι τέτοιο μάλλον θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Συνόδενο. Επικριτικός στις νατοϊκές επιθέσεις, ο πολιτικός κόσμος της χώρας. Οι αντιδράσεις κινούνται από την πάγια θέση για πολιτική λύση έως το αίτημα να κλείσουν οι βάσεις του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα. Η κρίση στο Κόσοβο θα απασχολήσει την Τετάρτη και την Ολομέλεια της Βουλής. Οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί στη Ιουγκοσλαβία απασχολούν έντονα και προκαλούν ποικίλες αντιδράσεις στον πολιτικό κόσμο της χώρας. Ενώ αποδέχονται όλοι και σωστά τη λύση μιας ευρείας αυτονομίας για τον πληθυσμό της περιοχής, θα πρέπει να απαλληφθεί η πρόβλεψη ότι σε 3 χρόνια θα γίνει δημοψήφισμα για να αποφασιστεί τότε η μελλοντική προοπτική του χώρου αυτού. Γιατί αυτό, ειδικά με την επιβάρυνση των τελευταίων ημερών και εβδομάδων, παραπέμπει αναπόφευκτα σε ανεξαρτησία μεταβολής συνόρων, άρα και αποσταθεροποίηση της περιοχής. Τις εξελίξεις στη Ιουγκοσλαβία συζήτησε σε συνεδρίασή του το πολιτικό γραφείο του ΚΚΕ, το οποίο με ανακοίνωση του ζητά να κλείσουν οι νατοϊκές βάσεις στη χώρα μας. Ο ελληνικός λαός βεβαίως πρέπει να πάρει μέρος σε εξωτερικό. Σοκ που συνεδρίασε σήμερα εξέλιξε τα 11 μέλη του νέου εκτελεστικού. Τάσο, πριν από μισή ώρα περίπου, ο ανταποκριτής του Sky στο Αβιάνο, ο Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ότι απογειώθηκαν ήδη 20 νατοϊκά αεροσκάφη από το Αβιάνο. Πριν από λίγα λεπτά, μας είπες ότι ήχησαν οι σιρήνες στο Βελιγράδι. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι προφανώς είμαστε πολύ κοντά σε μια νέα ανατοϊκή επίθεση. Αυτό που θα πρέπει να σας πω είναι ότι η προσπάθεια, τουλάχιστον σύμφωνα με τους στρατιωτικούς κύκλους εδώ στο Βελιγράδι, οι πληροφορίες τους λένε ότι οι προσπάθειες των ανατοϊκών δυνάμεων αυτές τις 2 τελευταίες μέρες, στην δεύτερη φάση των βομβαρδισμών των ανατοϊκών συμμαχικών δυνάμεων, είναι να αποκόψουν τις δυνάμεις του Ιουγκοσλαβικού στρατού που βρίσκονται στο Κόσοβο. Κάτι που τουλάχιστον λένε οι στρατιωτικοί εδώ στο Βελιγράδι δεν τα έχουν καταφέρει. Γι' αυτό και λοιπόν βομβαρδίζουν από την πόλη Ποντγκορίτσα και προς τα κάτω, δηλαδή από τον 44ο παράλληλο της Ιουγκοσλαβίας και προς την περιοχή της Πρίσνη. Αυτό τουλάχιστον είναι ο στρατηγικός του στόχος. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν χτυπάνε και στόχους γύρω από την περιοχή του Βελιγραδίου, στόχους που εμείς τουλάχιστον εδώ που είμαστε προς το παρόν δεν τους έχουμε αντιληφθεί. Πάντως, σύμφωνα με τα πλάνα που έδειξε πριν από περίπου μισή ώρα η Ιουγκοσλαβική τηλεόραση, στόχος έγιναν τις προηγούμενες 2 ημέρες τα 2 αεροδρόμια που βρίσκονται πέριξ του Βελιγραδίου. Τάσο, θα σε διακόψω, θα σε ευχαριστήσω για την ενημέρωση. Θα πάμε αμέσως στον απεσταλμένο του Sky Team Πρίστη, τον Γιώργο Αβγερόπουλο, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε τι κατάσταση επικρατεί εκεί. Γιώργο, σε ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πριν από λίγα λεπτά, μια δυνατή έκρηξη και ένα κτίριο μεγάλο στα βόρεια της πόλης, στο βόρειο τμήμα της πόλης, δηλήθηκε στις φλόγες. Μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Οι φλόγες γλύφουν τον ουρανό. Υπάρχουν άρματα μάχης τα οποία κυκλοφορούν αυτή την ώρα στους δρόμους, δεν και στρατός. Ωστόσο, το κτίριο στο οποίο βλέπουμε δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Δηλαδή, μας είπαν ότι πρόκειται για μια βιομηχανία. Δεν είμαστε ωστόσο σίγουροι αν αυτό έχει να κάνει με τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς ή με τις εχθροπραξίες μεταξύ Αλβανοφόρων και Σέρβων. Ακόμα δεν είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Πάντως η πυρκαγιά είναι πάρα πολύ μεγάλη, το κτίριο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εάν έχει να κάνει με τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς, κάπως έτσι άρχισαν τα πράγματα και χθες. Με μια έκρηξη κάπου, σε κάποιο κτίριο, σε κάποια μεριά της πόλης, τελείως ξαφνικά, και στη συνέχεια άρχισαν να εντείνονται για να ζήσουμε εμείς γύρω στις 11.30 με 12 χθες τη νύχτα αυτή την εφιαλτική, την ατμόσφαιρα τρόμου που σας έχουμε περιγράψει. Όταν θα πρέπει να έγινε στόχος ότι όλοι οι δημοσιογράφοι, ναι. Δεν σε ακούω. Ναι Γιώργο. Θα πρέπει να σας πω ότι όλοι οι δημοσιογράφοι οι οποίοι βρίσκονταν στο Grand Hotel της Πρίστινα έχουν μετακινηθεί με εντολή των σερβικών αρχών σε ένα άλλο ασφαλέστερο ξενοδοχείο, όπως μας είπαν. Από εδώ σας μιλάω αυτή τη στιγμή. Αυτό έγινε διότι υπάρχουν φήμες ότι θα χτυπηθεί η ταξιαρχία του στρατού. Η ταξιαρχία είναι το διπλανό κτίριο του Grand Hotel. Βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο δηλαδή. Και αν χτυπηθεί, όπως καταλαβαίνετε, ένα κτίριο τέτοιο με ένα πύραυλο κρούζ, όπως είδαμε να συμβαίνει με το κτίριο της αστυνομίας
χθες τη νύχτα στις 3 τα ξημερώματα. Καταλαβαίνετε τι έχει να συμβεί, κινδυνεύουν όλοι. Γι' αυτό λοιπόν και έχουμε μεταφερθεί σε αυτό το ξενοδοχείο, από όπου και σας μεταδίδουμε αυτή τη στιγμή. Γιώργο, αυτή την ώρα στην Πρίστινα επικρατήσει σκότηση? Είναι φυσικό αυτό, όποτε από τη στιγμή που δει ο ήλιος και όποτε σας μιλάω. Μισό λεπτό. Γιώργο, ακούς εκρήξεις? Πρέπει να έχουν ακουστεί εκρήξεις. Έχουν ακουστεί εκρήξεις. Άρα έχουμε σε εξέλιξη νατοϊκή επίθεση, νέα νατοϊκή επίθεση. Στην Πρίστινα και πάλι, όπως ακριβώς χθες το βράδυ. Ακριβώς. Προσπαθώ να δω από το παράθυρο του δωματίου. Δεν μπορώ να αντιληφθώ κάτι αυτή τη στιγμή. Είναι 10 και 4 πρώτα λεπτά και έχουμε σε εξέλιξη νέα σφοδρή νατοϊκή επίθεση στην Πρίστινα. Από το δικό μου το παράθυρο δεν μπορώ να δω, ωστόσο οι συνάδελφοι μου που βρίσκονται σε άλλα παράθυρα μου λένε ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες φωτιές. Έχει σχηματιστεί με τον πύραυλο που έπεσε, υψώθηκε ένα τεράστιο μανιτάρι φωτιάς πάνω από την πόλη. Είναι περίπου στο βόρειο τμήμα της πόλης, εκεί που ήταν και η φωτιά του κτηρίου του που μας περιέγραφες λίγο πριν. Ακριβώς. Αλλά δεν ήταν αποτέλεσμα αυτοπραξιών, Γιώργο, ήταν αποτέλεσμα... Νατοϊκού βομβαρδισμού. Ακριβώς. Κάπως έτσι έχουν αρχίσει τα πράγματα και εξελίσσονται, βρίσκονται σε εξέλιξη. Σας μιλάω από το δορυφορικό μου τηλέφωνο, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι τηλεπικοινωνίες δεν υπάρχουν εδώ και καιρό. Και για αυτό είναι που με κρατά καθυλωμένο σε αυτό το παράθυρο, στο οποίο δεν μπορώ να δω. Υπάρχουν... μισό λεπτό. Συνεχίζεις να ακούς. Με πληροφορεί ένα συνάδελφος ότι αυτό που χτυπήθηκε μάλλον πρέπει να είναι εργοστάσιο. Είναι αυτό που σας είπα και εγώ πριν, ότι είναι ένα εργοστάσιο μεγάλο, δεν ξέρουμε τι φτιάχνει, ωστόσο η φωτιά που έχει φροντίσει στον ουρανό είναι τρομερή, είναι φοβερή. Γιώργο, πριν από λίγο το βρετανικό Sky News μετέδωσε ότι κατερρύφθηκε νέο νατοϊκό αεροσκάφος στη Βοσνία. Στη Βοσνία. Αυτή τη στιγμή τι κατάσταση επικρατεί, Γιώργο, εκεί? Τίποτα, προς το παρόν ησυχία. Δεν ακούγονται και νέες εκρήξεις. Δεν ακούγεται τίποτα. Υπάρχει μόνο η τεράστια φωτιά που έχεις. Έτσι ακριβώς. Ναι. Αυτή η φωτιά που σας είπα, η οποία έχει απλωθεί σε πολλά οικοδομικά τετράγωνα. Μιλάμε για μια πυκνοκατοικημένη περιοχή εκεί, στο βόρειο τμήμα της Πρίστινα, όπως σας είπα, περιοχή αλβανοφόνων, με πολλά σπίτια, φτωχόσπιτα, φτωχογειτονιές. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι αυτή τη στιγμή στους δρόμους, γύρω από το ξενοδοχείο. Οι οποίοι σπέβδουν να κρυφτούν. Δεν μπορώ να διακρίνω αν είναι κάτοικοι, δεν το νομίζω, προφανώς είναι στρατιώτες. Υπάρχουν άρματα μάχης τα οποία κυκλοφορούν ως επιτοπλίστων, αυτοκίνητα δεν υπάρχουν. Θα προσπαθήσω να δω τι ακριβώς συνέβη με τον πύραυλο, ο οποίος έπεσε. Έτσι ακριβώς είχαν αρχίσει και τα πράγματα χθες το βράδυ. Χθες το βράδυ. Όπου κατέληξαν σε μια εφιαλτική νύχτα. Mm-hmm. Θα προσπαθήσω να δω και θα πρέπει να ξαναμιλήσουμε σε λίγο μαζί. Ίσως να έχουμε μια πιο σκληρή επίθεση των ατομικών δυνάμεων σήμερα, τουλάχιστον έτσι έλεγαν όλες οι πληροφορίες μέχρι και το απόγευμα. Φαίνεται ότι για δεύτερη νύχτα, Γιώργο Διερόπουλε, η Πρίστινα θα είναι ο κεντρικός στόχος των ατομικών βομβαρδισμών. Χθες, όπως είπες και εσύ, όπως είδαμε όλοι στα πλάνα που μεταδώσατε οι ανταποκριτές, οι απεσταλμένοι του Sky. Η νατοϊκή επίθεση στην Πρίστινα ήταν σφοδρή. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η νύχτα δεν θα είναι το ίδιο άσχημη, αν και όλα δείχνουν δυστυχώς το ακριβώς αντίθετο. Αν χρειαστεί λοιπόν, Γιώργο Βιερόπουλε, θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σου. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα σας κρατάμε διαρκώς ενήμερους για τις νεότερες εξελίξεις στη Γιουγκοσλαβία. Προς το παρόν, καλό σας βράδυ. Ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου, οι αστυνομικοί κατάφεραν. Να πετύχουν. Τάκβε τβέρνιε. Οι κομμεντάροι σου νέταξνοι ή ζλονάμερνοι. Είμαιου ζα τσίλ δα οδβράτε πάσνιου οδ ζλότσινα αγρέσιε ΝΑΤΟ να Ιουγκοσλάβιου. Να κόσου οι μετόχοι νέμα ρεπρέσιε.
Ο Ιουγκοσλάβος Υπουργός Εξωτερικών, ωστόσο, ανέφερε ότι η αιτία όλων των προβλημάτων είναι το αποσχιστικό κίνημα των Αλβανοφόνων. Τάμο είμαμο δούκο βρέμενα βέτσι σε παραμπόρει τα γαϊσκορένη ή τα ομογούτσι μοίραν ζήβοτ ηράτ, ραυνοπράγνωστ, υπεσβέρνωστ, σύμ σβόιμ γράτζενινα. Στο ερώτημα για ενδεχόμενη ύπαρξη κινδύνων επέκτασης των συγκρούσεων όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις, ο κ. Γιοβάνοβιτς έκανε λόγο για συνεισφορά των βομβαρδισμών στην αποσταθεροποίηση. Ραζούμεσαι δα σε αγρέσιο να γίνουν σούβερνου ζέμιου καό στο ΕΣΑΒΣΝ Ρεπούμπλικα Ιουγκοσλάβια, σάμο ντοπρινώσει σύρωη δεσταβιλιζάτσι η πόρε με τσαϊμαουόβων τέλου Ευρώπη. Νίκτε σε αγρέσιο, νίκατα νύχτα νύε ρεσάβαλο. Нигде агресија ништа није друго доносила осим смрт и разарања. Στη συνέχεια, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ομόσπονδης Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας έκανε λόγο και για πτώση πυράβλου σε γειτονικό προς τη χώρα του έδαφος. Ο τόμε говори η чињеница да неке ракете НАТО пакта, ракете Америке наменјене циљевима у Југославији падају у суседне земље. Vi ste u mediju i vi ste sigurno upoznati da je koliko juče jedna takva raketa pala duboko na teritoriju Bugarske. Ne to, nego uopšte stavljanje NATO-a na snagu separatizma ugrožava sigurno stabilnost na Balkanu, posebno u onim zemljama koje imaju multietnički, multiverski karakter. A takva je većina zemlja na Balkanu, takva je većina zemlja u Evropi. Ο Γιουγκοσλάβος Υπουργός εκτιμάει ότι υπάρχει κίνδυνος για αρνητικές εξελίξεις και στην παγκόσμια σταθερότητα. Представля не само реалну опасност од дестабилизације Балкана, југоистока Европе, већ ударац стабилности Европе уопште, ударац стабилности у свету. То представља ударац агресију не само на Југославију као суверену мирољубиву земљу, отворену za saradnju, otvorenu za razvoj, otvorenu za dobrosusedstvo, već predstavlja udarac u same osnove međunarodnog pravnog sistema. To je agresija na Ujedinjene nacije, to je agresija na povelju Ujedinjenih nacija, to je agresija na završni akt OEPS-a iz Helsinkija, to je agresija na Parisku povelju, to je agresija na sve civilizacijske vrednosti. Morat će jednog dana, ja verujem, ne tako za dugo, svi oni koji su takve kriminalne odluke donosili o napadu na Jugoslaviju da polažu računa i svojim narodima, ali i međunarodnoj zajednici. Gledali smo oboren stealth. Da li postoji podaci o još nekim oborenim avionima NATO pakta koji učestvuju u akcijama protiv vaše zemlje? Sigurno da postoje učinci naše odbrane. Naša zemlja se brani od agresije najmoćnije vojne sile u istoriji civilizacije. Pa i tako snažna, najmoćnija sila ima velike gubitke. Ona ima gubitke u tehnici, ima gubitke u pilotima, u pogubljenim raketama, u oborenim raketama, ima gubitke u tehničkom i ljudskom smislu, ali najveći su gubici u moralnom i političkom pogledu. To je najveći gubitak pre svega za Ameriku koja pretenduje da drugima daje lekcije iz demokratije. Ο Ζιβαντι Γιοβάνοβιτς αναρωτήθηκε για το τι κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα Βαλκάνια. Υπενθύμησε ότι οι ρουκέτες πλήττουν την Ευρώπη, ενώ δεν παρέλειψε να κάνει και λόγο για το συμβολισμό του κράχ της επιθετικότητας. Ευρώπη ευρέμε δα σε οσβέστη, α ομπόρενη τάι νεβίλιβη. Nepobedivi avion F-117, to je simbol kraha agresije gospodina Clintona i gospođe Albright. Imaće još takvih simbola, a bilo ih je i pre toga. Međutim, bez obzira na sve te velike gubitke koje naše snage odbrane ovih dana nanose snagama, agresorskim snagama NATO pakta, najveći je taj moralni, politički, ljudski gubitak za Ameriku, za NATO zemlje, za evropske zemlje koje učestvuju u tom zločinu protiv Jugoslavije. To je ono što se nikada ne može oprati. To je ono što ostaje kao ljaga
na sve one zemlje čije vlade suprotno volji naroda tih zemalja učestvuju u ovom zločinu. Σε άλλο σημείο της απάντησής του, ο κύριος Γιοβάνοβιτς, με αφορμή την πτώση του αμερικανικού stealth, έκανε και μια προειδοποίηση. Dakle, to je taj simboličan značaj pada nevidljivog i nepobedivog. Mnogi bi trebalo još koji misle da ih nismo pročitali i da ih ne razumemo da padnu. Da li u ovom trenutku postoji neka šansa da počnu neki pregovori u pronalazanju nekog rešenja? Jugoslavija je u ratnom stanju zbog agresije NATO. Jugoslavija sve svoje snage u ovom času, u ovim danima mobiliše da zaštiti narod, da zaštiti zemlju. Jugoslavija traži od slobodoljubive Evrope, od svih slobodoljubivih naroda Evrope i sveta da dobije moralnu, političku i svaku drugu pomoć i podršku da se odbrani od ove agresije. A Jugoslavija ima dugu tradiciju demokratije i državnosti. Jugoslavija i posebno Srbija i Crna Gora koje čine Jugoslaviju znaće da sve svoje probleme, unutrašnja pitanja rešavaju na demokratski način. Razume se, oni koji su potpisali odluke o zločinu protiv Jugoslavije moraće da odgovaraju. Njima je mesto u sudnici, a ne u političkom procesu. Jugoslavija će rešavati svoja pitanja demokratskim putem, međutim u ovom času ključno je da se Jugoslavija odbrani od agresije, a u tom smislu je mnogo važno da dobije još snažniju moralnu, političku, materijalnu i svaku drugu pomoć i podršku od slobodoljubivih zemalja i slobodoljubivih naroda. Želeo bih da iskoristim ovu priliku i da kažem da smo mi visoko zahvalni prijateljskom grčkom narodu koji ovih dana na mnogo načina izražava svoju solidarnost i podsjeća na tradicionalne veze, tradicionalno prijateljstvo naših naroda. Gospodine ministru, hvala vam puno. Hvala vama. Την έντονη διαμαρτυρία τους για τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς εκφράζουν άνθρωποι των τεχνών και του πνεύματος, οι οποίοι έδωσαν το πρωί συνέντευξη τύπου στην Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων. Αύριο διοργανώνεται καθιστική διαμαρτυρία έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία. Ένα ακόμη ραντεβού διαμαρτυρίας για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στο σερβικό λαό δίνουν άνθρωποι των τεχνών και των γραμμάτων. Καλούμε τους συμπολίτες μας σε ολονύχτια σιωπηλή διαμαρτυρία την 3η 30 Μαρτίου έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία. Δεύτερον, σε ένα μεγάλο αντιπολεμικό συλλαλητήριο που οργανώνουμε με τους συναδέλφους μας στη Θεσσαλονίκη. Και τρίτον, στη Θεσσαλονίκη κινητοποιούνται ομάδες μουσικών να οργανώσουν εκδηλώσεις στα σύνορα σε ένα κάλεσμα ειρήνης. Οι καλλιτέχνες καλούν ολόκληρο τον ελληνικό λαό να δείξει ότι συμπαραστέκεται στο δοκιμαζόμενο λαό της Ιουγκοσλαβίας. Στα τέλη του 20ου αιώνα τουλάχιστον ο ελληνικός λαός πρέπει να δείξει ότι έχει ανθρωπιά και διάθεση να βοηθήσει. Αυτή τη στιγμή συντελείται το μεγαλύτερο έγκλημα του καιρού μας. Όλοι ενώνουν τη δύναμή τους σε ένα κοινό αγώνα ξεκινώντας αύριο, στις 8.30 το βράδυ από την Αμερικανική Πρεσβεία. Οι λαοί μπορούν να παρέμβουν. Αυτό είναι σίγουρο και γι' αυτό βρίσκομαι εδώ πέρα αυτή τη στιγμή. Να ενώσω τη φωνή μου με τη φωνή των συναδέλφων αλλά και όλου του κόσμου που έχει ευαισθησία και σκέφτεται ότι κάτι μπορούμε να κάνουμε. Και εν πάση περιπτώσει, ας μην πεθάνουμε με τα χέρια σταυρωμένα. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο οργανώθηκε αργά το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη από φορείς εργατικών συνδικάτων αλλά και από απλούς πολίτες. Οι συγκεντρωμένοι από την πλατεία Αριστοτέλους κατευθύνθηκαν προς το Αμερικανικό προξενείο. Να πάρουμε σε αυτό το σημείο και μια γεύση από όσα μεταδίδει απόψε η σερβική τηλεόραση. Στο στούντιο βρίσκεται ο συνάδελφος Τάσος Ιωαννίδης που θα μας βοηθήσει στη μετάφραση. Τάσο. Γεια σας. Αυτή τη στιγμή η Ιουγκοσλαβική τηλεόραση μεταδίδει διεθνείς ειδήσεις. Περνάει τώρα αμέσως σε νέα από το Μαυροβούνιο, όπου μεταδίδονται διάφορα ψηφίσματα συλλόγων και φορέων της δημοκρατίας αυτής. Προηγουμένως είχε περάσει σε μια συνολική αναφορά στις ζημιές που έχουν
σωρευτεί από τους χθεσινούς βομβαρδισμούς και τους σημερινούς. Ανέφερθηκε ότι στις περιοχές του Κωσυφοπεδίου έχουν δεχτεί πλήγματα διάφορα ιατρικά κέντρα, στα οποία υπάρχουν αρκετοί τραυματισμοί. Δεν έχει γίνει λόγος για νεκρούς. Αναφέρεται επίσης και σε σοβαρές ζημιές που έχει υποστεί το γνωστό ιστορικό μοναστήρι που βρίσκεται λίγο έξω από την Πρίστινα, το μοναστήρι της Γκρατσάνιτσα. Δεν έχουν αναφερθεί καθόλου στην αυριανή συνάντηση Πριμακόφ-Μιλόσεβιτς. Έχουν αναφερθεί στην αρχή του δελτίου, βεβαίως. Έχουν αναφερθεί ήδη. Αναφέρθηκαν και σε άλλες ζημιές, όπως ενδεικτικά σας αναφέρουμε, το Αρχαιολογικό Μουσείο του Λέσκοβατς. Τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή είναι διεθνείς ειδήσεις και είναι τα νέα από τις αντιδράσεις των πολιτών ανά τον κόσμο. Μάλιστα. Θα πρέπει να πούμε επίσης ότι μεταξύ των νέων στόχων ήταν και κάποια εργοστάσια στη Βόρεια Σερβία, ιδιαίτερα στο Τσάτσακ και στην περιοχή του Κράλιεβο, όπου βομβαρδίστηκαν και κατοικίες, με αποτέλεσμα στην περιοχή έξω από το Κράλεβο να τραυματιστούν σοβαρά και δύο γυναίκες. Μάλιστα. Αυτά είναι τα προς το παρόν. Παίρνουμε εικόνα και από το CNN αυτή τη στιγμή. Πρέπει να είναι εικόνες από πρόσφυγες. Ναι, πράγματι είναι εικόνες αυτών που εγκαταλείπουν το Μαυροβούνιο. Though Montenegro has precious little to offer. Unfortunately, there is no humanitarian organizations left in Montenegro, so there is no people who assist us to assist them. So.